Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, πάει εβδομάς. Καλή, τι ωραία που είσαι σήμερα. Σκούρι είναι το μαλλί. Φοβερή. Ω, ναι, παιδιά, το κατάλαβες πάνω από, είδατε. Από το πρωί κανείς δεν είχε παρατηρήσει ότι σκούρι είναι το μαλλί, γιατί προσπαθώ να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Σκούρι, έκανα αντάβιες σκούρες. Έκανα αντάβιες στο φυσικό χρώμα. Ναι. Για να σκουρίνω λίγο. Εγώ το παρατηρούσα, Ελεονόρα μου, αλλά έχω ένα άγχος από το πρωί. Είναι για πάρα πολύ. Έχει βάλει αυτά τα σειρματοπλέγματα η Τζορτζέλα και φοβάμαι να κάνουμε κανένα μπούμ. Μην έχουμε κανένα μπούμ. Μην την αγγίζεις λοιπόν. Για να μην την αχτίσεις στον αέρα. Ευχαριστώ, Ελεονόρα. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, πώς να μην είστε άλλωστε. Είμαστε τέλεια. Αφού είμαστε εδώ πέρα, είμαστε καλά. Πείτε μου ότι δεν νιώθετε κι εσείς σιγά σιγά τώρα έτσι. Το πνεύμα. Καταλαγιάζει, θα έλεγα λίγο το θέμα όλο με τη. Μίλασε μου για το μαλλί σου, λέμε. Μην ασχολείσαι. Τι λέτε. Είδατε τώρα την οι άντρες πρωί-πρωί. Εμείς μιλάμε σοβαρά και οι υπόλοιποι μιλάνε για τρίχες. Ξέρω και ένα άλλο άλεγχο. Πολύ καλό. Για πες. Για πες το. Δεν μπορώ. Να έχω να σου λέω. Τι είπατε, το αγόρι μου. Ποιο αγόρι σου. Ναι, το αγόρι μου. Ποιο είναι το αγόρι μου. Κάτσε να το αντέξω. Μου έρθω να κάτσω έτσι καλά. Πες μου, ποιο είναι το αγόρι σου. Όχι, λέω κανένα νέο. Έχουμε. Πάρα πολλά νέα. Έχουμε, τα είδα χθες. Τα είδες όλα. Διότι αναλάβαμε τις πολιτικές. Και σήμερα το πρωί τα είδα λιγάκι στο πρωτοσέλιδο. Ναι. Αναλάβαμε τις πολιτικές μας ευθύνες γιατί το καταλάβαμε αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Διότι χθες είχαμε τη συνεδρία συνοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, έχω να σου πω. Και. Όπου με θάρρο ο πρωθυπουργό, επαναλαμβάνω την πολιτική μου ευθύνη, διότι κατάλαβα μετά από 4,5 μήνες τι έγινε. Χειροκροτούσαν από κάτω άπαντες και κυρίως αυτοί οι οποίοι τους είχαν φωτογραφίσει, τους είχαν μείνει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι πρέπει παιδιά στο βατοπέδι πως έχετε καμιά εμπλοκή μυστήρια, λέω εγώ τώρα. Ναι, είπε ότι παραπλανήθηκε. Δεν παραπλανήθηκε, τι κάνουμε τώρα. Και τους στέλνει και τους κοντά του όμως. Τους στέλνει και τους κοντά του. Είναι το καλύτερο σε μια κρίσιμη στιγμή, κύριε Τσεμπέλη. Η ενότητα γενικώ είναι πάρα πολύ καλή, έχω να σου πω επίσης. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι. Εξαρτάται ποιοι ενώνονται, κύριε Τσεμπέλη. Ό,τι ενώνεται είναι καλό, δεν μείνουν. Είχε θάρρος όμως να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Είχε θάρρος να παραδεχτεί ότι άρχισε να καταλάβει. Φρέντι Τζορτζέλα πρωί-πρωί. Φρέντι Τζορτζέλα πρωί-πρωί. Να καταλάβει ότι άργησε να καταλάβει. Αυτό μας είπε χθες. Ότι άργησε 4 μήνες να καταλάβει. Ξέρεις τι μου άρεσε. Αργά παρά ποτέ. Σωστό και αυτό. Να βλέπω στο μεσημέρι όλες τις τηλεοράσεις. Να έχει έτσι το διάγγελμα μετανιώνω και αυτό πληρώνω. Ξαφνικά στην ΕΤ, στην κρατική τηλεόραση, βλέπεις τους διαδηλωτές που μπουν μέσα με τα πανό. Καλά, πολύ μου άρεσαν αυτά τα παιδάκια, ειλικρινά. Πανέξι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει που το λέω αυτό στον αέρα. Εγώ το λέω. Καλά κάνανε. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Εγώ γυμνασιόπαιδα είδα μπροστά στην πρώτη γραμμή, λυκειόπαιδα και πίσω λίγο πιο. Ήταν και πιο μεγάλη η ηλικία. Τα πανό που τα κρατάγανε. Ήταν τόσο μεγάλα, 25 χρονών. Μου φαίνησαν λιγάκι πιο. Το ξέρω. Μπαίνανε 2-2. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτοί οι νέοι, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε μέσα 2-2. Δηλαδή, ενώ είχαν επιστρατευτεί πάρα πολύ φρουροί για την ασφάλεια των κτηρίων της κρατικής τηλεόρασης, γιατί υπήρχε μετά και από την έφοδο που κάνανε στον Φλάσ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η ανησυχία ότι ενδεχομένως να εισβάλλουν μέσα στα κτίρια της κρατικής τηλεόρασης και άλλες ομάδες διαδηλωτών. Οπότε θέλαν να πάρουν τα μέτρα τους. Πήραν βοήθεια και ενίσχυση από διάφορες εταιρείες με ειδικούς κλούς κτλ. Στον αέρα πώς βγήκανε. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Δεν πήγανε μπούλιο οι άνθρωποι. Πήγανε 2-2. Ποιοι είστε εσείς που πάτε, καλεσμένοι της τάδε εκπομπής. Περάστε. Ποιοι είστε εσείς που πάτε, μας έχει φωνάξει και η Μπίλια Τσουκαλά, ξέρω εγώ. Ναι. Ποιοι είστε εσείς, ο τάδε. Μας περιμένει αυτό, μπήκανε και στο τέλος μαζευτήκαν όλοι. Ξέρανε καταπληκτικά να κινούνται μέσα στους χώρους της κρατικής τηλεόρασης. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως να υπήρχε καθοδήγηση και τον έσω. Τους βοηθήσαμε πάλι από μέσα. Εγώ δεν βρήκα πολύ χαριτωμένο όμως αυτό που έγινε. Ζήτησαν ένα βήμα, δεν τους δόθηκε και το πήρανε. Εμείς θα βρούμε άλλο τρόπο, αν θέλετε να σας δώσουμε το βήμα. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί μας, 19200, το τηλέφωνο και τα μηνύματά μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας παίρνετε και τηλέφωνο αν θέλετε. Γιατί εμείς, αν μας το ζητήσετε, θα βρούμε τρόπο να σας δώσουμε το βήμα που το θέλετε. Να τα. Τι, να μην βοηθήσουμε τους νέους. Καλέ, τι λες. 15 χρόνια περνάμε τα 15χρονα. Πριν 15 χρόνια ήμασταν και εμείς εκεί. Το πρώτο πληθυντικό με τρελαίνει, ξαναπέστε αυτό. Ενώ εδώ, σαν ομάδα. Μέσο όρο. Βγάζουμε το μέσο όρο. Καταλάβατε. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορώ να το. Και εγώ όταν ήμουν. Λοιπόν, ήμουν εκεί χθες, Κοίτα τι ωραίο! Ωραία. Το νέο μας το δέντρο. Μπράβο στον κύριο Κακλαμάνη, ναι. Γιατί αυτό που είπε και αυτό που υποσχέθηκε το έκανε τελικά πραγματικότητα. Εχθές φωταγωγήθηκε το δέντρο της Αθήνας. Και έλαψε και ουρανός της Αθήνας. Και βλέπετε εδώ πέρα τη γιορτή για τη φωταγώγηση του δέντρου. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Βέβαια, χθες που έβλεπα τσαντήρι, ήταν ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν λίγο θυμωμένο με τον κύριο Κακλαμάνη.
Κοιτάμε ρε λιγάκι μαζί του, το είδες. Ναι, πώς δεν το είχε. Δεν μου άρεσε το σχόλιο που έκανε, ήταν άδικο. Αλλά να είναι καλά ο άνθρωπος που παρά τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, εκείνος έμεινε πιστός και είπε ότι θα φέρει τα Χριστούγεννα σε όλους μας για να νιώσουν έτσι και τα μικρά παιδιά το κλίμα όπως τους αρμόζει, γιατί αυτά δεν φταίνουν και σε τίποτα. Πρέπει να φέρει και τα Χριστούγεννα όμως στο εμπορικό κέντρο, γιατί κυκλοφορούσα κάτω και ήταν άδεια, παιδιά. Σιγά σιγά, παιδιά, πάρουμε το δώρο. Θα πρέπει να στηρίξει όλους αυτούς. Δεν είναι αυτό, παιδιά. Έχω δύο αδερφάκια που είναι μικρά σε ηλικία, έτσι 8 και 10 ετών. Και μου λέει η μητέρα μου, πώς να τα πάω, μου λέει στην Παιχνιδούπολη, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας, αφού φοβάμαι, μήπως ξαφνικά μια ομάδα πάλι σκάσει μύτη από μια γωνία, ξεκινήσει πετροπόλεμο. Και είναι πολλοί γονείς, πιστεύω, που σκέφτονται έτσι. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα, πολύ ωραία. Βλέπετε όμως ότι γενικά είναι άδειο. Δεν υπάρχουν πεζοί. Και είναι κρίμα. Ο κόσμος δηλαδή δεν φοβάται και ναι. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα. Όμως θα πρέπει να πάνε. Οι άνθρωποι υποφέρουν κάτω. Καλά, θα πάρουμε και φοβάται, τον δώρο τώρα όμως. Δηλαδή κάνει την προσπάθεια ο Δήμαρχος που την κάνει δώρο. Εξαιρετικά, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα φόβου. Το δώρο νομίζω ότι κανονικά πρέπει να έχει μπει. Όχι. Από Παρασκευή με Δευτέρα μπαίνει και το δώρο. Και κάνουν και εξαιρετικές προσφορές. Σε δημόσιο έχει μπει. Ναι. Καλά διάβασα. Κάνουν εξαιρετικές προσφορές. Ναι. Εξαιρετικές προσφορές. Έχεις κάνει βόλτα δηλαδή στα μαγαζιά. Έκανα ναι, χθες. Απόλαυσα βέβαια. Εντάξει, στεναχωριόμουν που ήμουν μόνη μου. Αλλά οι μαγαζάτρες το τι χαρά κάνανε που μας βλέπανε. Έτσι ήμασταν μια παρέα 2-3 ατόμων. Με και βλέπανε δύο άτομα και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι. Βέβαια, γιατί ήταν. Αλλά πραγματικά απίστευτες προσφορές. Πολύ ωραίες στολισμένες οι βιτρίνες. Να κατέβει ο κόσμος να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς. Και κάποτε λέγαμε ότι δεν θα βγω εγώ μέσα στα Χριστούγεννα να πάω για ψώνια, γιατί γίνεται ο χαμός. Όχι, όχι, πολύ. Δεν μπορείς να περπατήσεις στους δρόμους. Αλλά είδατε τελικά πώς θα φέρνει τελικά μερικές φορές η ζωή. Αυτό λοιπόν είναι το δέντρο μας, να μια ωραία έτσι ευχάριστη εικόνα με φως αρκετό. Έγινε και σεμνά πρώτη φορά που ανάψανε το δέντρο, χωρίς παρακρουσίες, χωρίς μπλαμπλάδες. Τώρα θα ανοίξει και το χωριουδάκι του Άι Βασίλη αυτό το... Α, πολύ ωραία. Μετά και με τις καραμέλες και τα λουκουμάκια. Ναι, νομίζω που θα γίνει φέτος στον Εθνικό Κήπο. Ναι, στον Εθνικό Κήπο. Στον Εθνικό Κήπο, πάρα πολύ ωραία. Και το Σύνταγμα πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πάει βόλτα εκεί εμένα. Να σε πάω στο καρουσέλ στο Σύνταγμα. Αχ, τέλειο το καρουσέλ. Και παγοδρόμιο θα έχει φέτος πάλι. Δεν θέλω μαζί σου τσεμπέρι, θέλω κάτι πιο ρομαντικό. Δεν είμαι εγώ ρομαντικός. Όχι. Δεν έχεις πάει μαζί μου στην Παιχνιδούπολη. Θα πάω με τη Μέρη, την Κοντολούρη. Μα τι είναι αυτό. Που μοιραζόμαστε και τα ίδια, πώς να το πω, πιστεύω, να σου το πω έτσι. Για τα σκυλιά. Γεια σου Μέρη μου. Ναι, είμαστε και δύο εξαιρετικά ζωόφιλες. Α, εντάξει. Μπράβο, Λεωνά. Λέγεται εσύ, δεν τα λέω εγώ. Να είμαστε δύο. Ποιο δεν κρατάει κακία, καλέ. Πώς έχει πει έτσι το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα μας. Ποιο δεν κρατάει κακία σε ποιον. Κανένας δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Γιατί έχουμε ένα τίτλο, δεν κρατάει κακία. Καταρχήν, για να κρατάς κακία χρειάζεσαι... Κακία. Έτσι δεν είναι. Εννοώ από εμάς, γιατί έξω από εμάς, μακριά, στην Αμερική, ο Τζορτζ Μπους... θυμάται βέβαια τα όσα πέρασε. Δεν θα κρατάει κακία. Αλλά δεν κρατάει κακία. Ναι, πολύ σωστά. Κάτσε να την είχε πάει κατά πού, και θα σου λέγω ότι θα κρατούσε ή όχι. Αν είχε γίνει η φάτσα του πλακουτσωτή, μπλαμούτσα, θα σου λέγα εγώ ότι κακία θα κρατούσε. Όταν είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έχει σημασία τι νιώθεις, σημασία έχει τι λες. Ναι, λοιπόν, ναι. Και ο Τζορτζ αυτό είναι το κακό. Γιατί συνήθως λέει λάθος πράγματα. Σημασία δεν έχει ούτε τι νιώθει ούτε τι λέει. Σημασία έχει τι κάνει. Δηλαδή, αν ρωτήσει διάφορου βομβαρδισμένου, θα σου πούνε τη γνώμη. Μπορώ να πω τι κάνει πρωί-πρωί. Όχι. Δεν μπορώ, εντάξει. Όσες φορές και αν το δεις είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, ο Τζορτζ Μπους είπε ότι δεν κρατάει κακία στον δημοσιογράφο που του πέταξε τα παπούτσια του, αλλά το αφήνει στο Ιράκ να αποφασίσει. Αν θέλει το Ιράκ να του δώσει χάρη, είναι δικό του θέμα, είπε η εκπρόσωπος του Τζορτζ Μπους. Και δεν θα ανακατευτεί. Πάντως, ο ίδιος στην τελευταία του ενδεχομένως επίσκεψη ως πρόεδρος στο Ιράκ, θέλει να μην κρατήσει αυτή την κακή ανάμνηση. Πάλι με ρούλα μόνο στο Ιράκ. Yeah. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, και του κρατάνε κακία για τις ζωές που έχουν χαθεί από το χέρι του κ. Μπούς, γιατί είναι ηθικός αυτούργος. Και καλά κάνουν να του κρατάνε κακία. Καλά, τώρα δεν πρόκειται να ξαναμπεί κανένα δημοσιογράφος με παπούτσια μέσα σε όλοι θα είναι ξυπόλοιπος έτσι. Αυτό που είπε και ο Λαζόπουλος, θα μιλήσει ποδαρίλα η αίθουσα. Θα λιποθυμάσαι μόλις μπαίνει. Ο Τζορτζ Μπους λοιπόν μας άφησε πολύ εντυπωσιακές στιγμές κατά το τέλος της θητείας του. Τον έχουμε συνδυάσει με γκάφες, αλλά αυτό εδώ ήταν. Ο ένας έβαλε τα παπούτσια του. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι κάπου αλλού που τα βγάζουν όλα. Εντελώς. Εντελώς όλα. Εντελώς όλα. Δηλαδή. Εδώ. Και είναι και φοιτητές. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε πανεπιστήμιο. Α, εντελώς όλα. Όμως. Είναι στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες. Ναι. 40 πρωτοετή. Πολύ όλα όμως. Όλα δεν γίνεται. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα.
Εσύ δεν είδες. Να σας πω, κουκουλοφόροι είναι αυτοί οι Φιλιππίνες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους. Κρύβουν μόνο το πρόσωπό τους. Ναι. Είναι φοιτητές και έτσι παίρνουν το βάπτισμα, το γυμνό βάπτισμα του πυρός. Δεν ξέρω πώς το έχουν συνδυάσει. Για να γίνουν μέλη της... της αδερφότητας Αλφα Φι Ωμέγα. Αλφα Φι Ωμέγα, τι είναι αυτό? Θρησκευτική. Όχι, πανεπιστημιακή. Α, πανεπιστημιακή. Αλφα Φι Ωμέγα. Έτσι. Και είναι τιμή να είσαι σε αυτή την. Κάτι συμβολίζουν τα γράμματα, μάλλον. Καταρχάς, όλες οι ενότητες αυτές, οι σύλλογοι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, οι φοιτητικές σε όλο τον κόσμο έχουν ελληνικά αρχικά, αν το έχετε παρατηρήσει. Τα περισσότερα, ναι. Τα περισσότερα έχουν ελληνικά αρχικά. Επίσης έχουν ένα κοινό εδώ. Και δεν μου λες, για να γίνεις δηλαδή μέλος αυτήν την αδελφότητα, πρέπει να έχεις γυμνό. Ναι. Και πρέπει να είσαι και πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Μανίλα. Πιτσιρικάς με ανεβασμένη λίμπιντο δηλαδή. Γενικά πρέπει να κάνουν κάτι που δεν θα το τολμούσαν κάτω από άλλες συνθήκες. Και πρέπει να αποδείξουν ότι είναι άξιοι να γίνουν μέλος της αδελφότητας. Σωστό. Βέβαια, όλο αυτό το περίεργο είναι ότι συμβαίνει μέσα σε πανεπιστήμιο που υπάρχουν κάποιοι κανόνες και. Οπωσδήποτε τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Πες μου πώς έγινε να κάνει τα Χριστούγεννα. Όχι. Διαμαρτύρονται για συγκεκριμένα. Να σας πω. Πώς το συνέβησες. Μπορεί να την έχουν δει ξωτικά. Δεν έχετε δει ποτέ έτσι που κατεβαίνουν τα ξωτικά ή κάτι τα καλκατζαράκια και τα γυμνούλικα. Δεν έχουν για κανένα φίλο εκεί που και που. Μερικά φοράνε και κάτι παντελονάκια περίεργα. Και κάτι και διάσημα προσωπάκια. Υπάρχουν διάφορα ξωτικά. Υπάρχουν και στο ίντερνετ ξωτικά. Το ξέρετε εσείς. Για πάμε στο επόμενο. Υπάρχει το site Elf Yourself. Που σημαίνει κάνε ξωτικό τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται πολλούς κόπους για μερικούς. Να τα παπουτσάκια που σας έλεγα. Λοιπόν, σε αυτό το site. Σε αυτό το site μπορείς να μπεις. Εγώ έχω μπει. Έχεις κάνει τον εαυτό σου ξωτικό. Έχω κάνει την ανιψιά μου. Μπορώ να μπω και εγώ να χορεύω με τον Brad Pitt. Βεβαίως, με όποιον θέλεις. Με τον Brad Pitt θα ήθελα. Με τον Barack Obama, άμα θες το στέλνεις. Το στέλνεις ό,τι κάνεις, ό,τι ξωτικό κάνεις, μπορείς να το στείλεις και μήνυμα σε κάποιον, σαν ευχετήρια κάρτα δηλαδή. Θα στείλεις το Γιάννη ένα πρωί, έτσι. Αυτή είναι η οικογένεια Ζολί Πιτ. Ναι, είναι η οικογένεια Ζολί Πιτ, είναι διάφορα μωρά που δεν τα ξέρουμε, είναι άγνωστα. Ο καθένας μπορεί να μπει στο Elf Yourself και να κάνει μια χριστουγεννιάτικη κινούμενη κάρτα. Εδώ λοιπόν, να σου πω, μπορούμε να τα κάνουμε και να τα δείξουμε αύριο στον κόσμο. Να μπούμε όλοι, να μπούμε, να γίνουμε ξωτικά. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, αν ανέβω πάνω. Θα το κάνουμε. Ναι, ναι, πάνω πρέπει να βοηθήσετε. Έχουμε φωτογραφίες μας. Φωτογραφίες. Ναι. Πάρε να στο κάρε τώρα από εδώ έτσι όπως είμαστε τσακατσάκα. Ναι. Τις φωτογραφίες δεν υπάρχουν. Εάν οι τεχνικοί μας βοηθήσουν θα μπορούσαμε ενδεχομένως. Δεν θέλω φωτογραφίες. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Πρέπει να έχω φωτογραφίες. Καλά, θα σου φέρουμε. Θα σε προμηθεύσουμε. Αχ, πολύ ωραία παιδιά, δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν το δεις, δηλαδή με το πρόσωπό σου, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θα βάλω και τον μπαμπά μου τώρα που το βλέπω. Να και ένα πρωτότυπο δώρο για τα Χριστούγεννα να κάνουμε σε κάποιον. Είναι πολύ όμορφο. Και φτηνό, λείπει ο Γκούμας. Λοιπόν, ο Γκούμας θα ήταν ωραίο σε ένα τέτοιο. Και καλή σας μέρα από μένα. Καλημέρα και σε σένα μέρη μου. Για να περάσουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης πάλι και την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είχαμε πυροβολισμούς και τραυματισμούς το βράδυ. Ναι, ναι. Τι ακριβώς έγινε? Δυστυχώς, Ελεονόρα, ένας αστυνομικός λοιπόν τραυματίστηκε όταν ένας 47χρονος βγήκε από το σπίτι του και υπό την επίρρεια αλκοόλ και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Αμέσως φυσικά στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και ο 47χρονος τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο χέρι. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του και χρειάστηκε η επέμβαση άλλων και άλλων αστυνομικών προκειμένου μετά από ώρες διαπραγματεύσεων να βγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χρωστούσε με αποτέλεσμα να πιει αρκετά. Είναι και πατέρας τριών παιδιών. Να πιει αρκετά και πάνω στην απελπισία αυτό, του να βγει δηλαδή, στον δρόμο και να αρχίσει να πιει. Που έχουμε φτάσει να πίνει ο κόσμος για να ξεχνάει τα χρέη του. Δηλαδή. Όπως εδώ δεν έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Τσεβέρη. Να πίνει ο κόσμος για να ξεχνάει τα χρέη του. Και να βγαίνει να πυροβολεί στον αέρα. Δηλαδή... Εγώ έχω να πω να μην πίνει ο κόσμος, γιατί έτσι τα χρέη δεν εξοφλούνται. Αλλά ούτε να το ποτό είναι η λύση, ούτε και οι πυροβολισμοί είναι η λύση. Αλλά η αγανάκτηση όμως είναι. Αδιέξοδο είναι. Τι, δεν έχει κανένα άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Πατέρα τριών παιδιών σου λέει. Να μην πίνει κανένα υπερβολικά και να μην παρεκτρέπεται. Μάλιστα. Αυτά, Ελεονόρα. Κατερίνα μου. Βέβαια, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Βάρης ο 47χρονος και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ ο αστυνομικός βρίσκεται στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά όπως μας ανέφεραν πληροφορίες, να έχει τραυματιστεί στο χέρι από τα σκάγια της καραμπίνας. Ευτυχώς. Αυτά, Ελεονόρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Καλή σου μέρα.
Είδατε θέμα εχθές το βράδυ, ήταν το Χριστινάκι μας εκεί. Θαυμάσαμε, λαμπερό, παιδιά, όμορφο. Δεν μπορώ να κάτσω να τον δω. Ξεκινάει πολύ αργά. Είναι αργά, είναι 12 δηλαδή, η ώρα που κοιμόμαστε. Δεν είναι, αυτές οι ώρες είναι προεφηβικές. Όμως ήταν εκεί πέρα η δικιά μας η Χριστίνα Λαμπύρη, η οποία χρησιμολογήθηκε αρκετά πράγματα. Ήταν κουκλάρα, ανανεωμένη. Σούπερ στάρα έγινε ο Θέμος και βέβαια γέλασε πολύ με τα βιντεάκια του. Πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και Χριστίνα και βιντεάκια και Θέμο και όλα. Ό,τι δεν ήταν χτες το βράδυ, αμέσως τώρα. Χριστίνα μου, Χριστινάκια μου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Λένε κι άλλοι τώρα ότι έχουν προβλήματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακούω για οικονομική δυσχέρεια υπάρχει, καταραίωνα κάποιες τράπεζες και τα λοιπά. Αλλά ήθελα να καλώ σε εσένα, τι να πεις κι εσύ, ας πούμε, τι να πείτε κι εσύ ο Σταρ, που θα έρθει φέτος ο Μικρούτσικος. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, επειδή τώρα κλείνει η χρονιά. Είναι η δική μας απάντηση στην κρίση. Όλοι μιλάμε για τις απειλές, ας πούμε, που κρύβει τις φοβίες που έχουμε για το 2009. Εμείς δεν έχουμε. Εσείς δεν έχετε να αντιμετωπίσετε τον Αντρέα Μικρούτσικο. Όχι, όχι. Εμείς κάνουμε πολύ καλό κουμάντο, γι' αυτό. Τα καταφέρουμε παντού. Ναι, δεν μου λες πότε ξεκινάει ο Αντρέας. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφει. Αλήθεια, χαίρομαι. Πότε υπολογίζεις να βγει? Λέω, μέσα Ιανουαρίου, υποθέτω, μπορεί δεν ξέρω, δεν είμαι και στο προγραμματισμό του Σταρ, αλλά φαντάζομαι μπορείς κάπου θα εκεί. Θα αρχίσω να λέω ο ξεχασμένος παρουσιαστής, τον οποίο ξεθάψανε, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε φέρτε πίσω το Μικρούτσικο. Πού το βρήκανε? Όχι, ξέρεις ότι πρωτοθατήσαμε στο αίτημα να επιστρέψει. Να επιστρέψει. Ναι. Δικό σα δάχτυλο ήταν. Όχι, ασφαλώς. Όχι. Καταρχάς, τι θα γίνει, εμένα με απασχολεί, θα γίνει η Αλούπη, Χριστίνα Αλούπη. Δεν μπορώ να. Θες να σου πω ότι θα γίνει στο Superstar. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Άσε που δεν ξέρεις εσύ. Εσύ ξέρεις τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και δεν ξέρεις τι γίνεται στην πλανή εκπομπή. Και μάλιστα που προηγείται και που έχεις κάθε λόγο να πάρεις εκπτώσει να θες την καταστροφή της. Να σου πω δυστυχώς. Όχι, όχι. Δεν έχω καθόλου. Καθόλου. Όχι, όχι. Εγώ να θέλω την καταστροφή. Πόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση? On camera. Ναι. 7. Και δεν ξέρεις τη βασική αρχή ότι πρέπει η εκπομπή πριν από σένα να πηγαίνει χάλια για να αναδεικνύεσαι. Εμένα μου έχει πάει στα νεύρα φέτος αυτό τον Grey's Anatomy. Που να πάει να πεθάνει εκεί με το χειρουργείο, να ησυχάσω. Ναι, κοίταξε, το καλό είναι να πηγαίνουν όλες χάλια οι εκπομπές για να τις βασιλεύεις εσύ. Αυτή είναι η αρχή της τηλεόρασης. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά πόσο σκληρός είναι ο κόσμος της τηλεόρασης. Η Χριστίνα Λαμπύρη έχει επτασφράγει στα κλειστό το στόμα της και δεν μου λέει τι θα γίνει με τη Χριστίνα Λούπη. Δεν την έχεις καλέσει τη Χριστίνα Λούπη? Δεν έχω καλέσει μόνο μία-δύο φορές φέτος. Πόσες φορές, κάτσε. Αλλά έχει ένα... Εγώ παρακάλεσα για να έρθω, έβαλα μέσον τον Περί για να έρθω στην εκπομπή σου. Δηλαδή, και έχεις δύο φορές τη Χριστίνα Λούπη. Ο Περίς είναι υπαλληλός σου καταρχάς. Ο Περίς είναι κανονικά υπαλληλός. Πρέπει να το πούμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί διαπλοκή μιλάμε στα παρασκήνια της τηλεόρασης. Ο Περίς, ο οποίος θάβει όλο τον κόσμο, το μόνο που έχει, ας πούμε, σε κάποιο άβατο, σε ένα ιερό, είσαι εσύ. Και στο περιοδικό. Γιατί γίνεται αυτό που εξηγεί? Α, δεν μπορεί. Εντάξει τώρα, αυτά είναι και πολύ ιδιαίτερα. Κάτι γίνεται, θέματα. Κάτι γίνεται. Κάτι παίζει. Δεν υπάρχει κάποια σχέση. Νομίζω ότι σου ανοίγουμε. Κάτι γίνεται. Εδώ είναι η τρύπα του. Η τρύπα του Σιανίδη. Γιατί δεν έχετε βάλει επάνω όμως ένα μαρμαράκι να το λέει τρύπα Σιανίδη? Το βάλαμε στην αρχή και μετά το βγάλαμε για να πέσουν κι άλλοι. Α. Λοιπόν, πρέπει να την τιμήσετε την τρύπα. Είμαι τον Περί, εν πάση περιπτώσει. Αρκετά τιμημένη, δεν είναι? Τώρα, άμα σκύψω να δω το βάθος της τρύπας, θα έχουμε θέμα. Σκύψε εσύ και θα δούμε άλλα βάθη. Βλέπω, γύρω βάθος, ξέρετε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ τον ήξερε. Ξέρω, είχε δώσει μια συνέντευξη. Τον είχε γνωρίσει τον Παντελό Λαζάρη. Όχι, όχι, στο τηλέφωνο είχαμε μιλήσει αρκετές φορές. Ναι, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές στο τηλέφωνο. Κυρίως όμως για την Αγγελική. Την οποία υπέρ αγαπούσε. Δηλαδή τέτοιον έρωτα. Πραγματικά αυτοί πρέπει να είχαν τρομερή λατρεία μεταξύ του. Το περιμένατε δηλαδή όταν έσκασε η είδηση, είπατε εντάξει. Θα ερχότανε? Όχι δα. Ήταν δηλαδή, τον είχαν προγράψει. Τι όχι δα, για όνομα του Θεού. Εγώ έψα από τα σύννεφα. Τι λες τώρα. Μα και εκείνος δεν το περίμενε. Δεν είχε ούτε ανθρώπους φρουρά, δηλαδή, να είναι μαζί του. Ενώ στην αρχή έλεγε θα κοιμάμαι με τρεις ανθρώπους. Μετά χαλάρωσε πάρα πολύ, που σημαίνει ότι είχε λύσει τα προβλήματά του. Μάλιστα. Η Χριστίνα λοιπόν η Λαμπύρη χθες ήταν στο θέμα Αναστασιάδη, αλλά δεν ήταν με τον τα βιντεάκια. Βέβαια. Πάμε να το δούμε. Είχε πράγματα. Είχαμε και τη δημητική μας, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχουμε βάλει, αλλά είχε. Για να δούμε. Τα έχεις βάλει. Για να δούμε. Εγώ είμαι υπέρ, έχω κατέβει σε πορείες και είμαι υπέρ στο να εκφράζεις
να είσαι αγωνιστικός στη ζωή σου και να έχεις στόχους. Και έχω υπάρξει εγώ 15 χρόνια όπως όλα αυτά τα παιδιά, πριν 15 χρόνια κιόλας. Έβγαινα έξω, έλεγα τα συνθήματά μου, έγραφα τις επιστολές μου, προσπαθούσα να βρω τρόπο να ακουστεί η φωνή μου. Αυτή η αστυνομία να τα βάλει με τους ανθρώπους που καίνε την πόλη. Όχι με τα 15χρονα και τα 16χρονα που τρώνε άπειρο ξύλο, γιατί έχω τύχει κι εγώ να έχω βρεθεί στη θέση τους και χωρίς λόγο να με χτυπήσουν αστυνομικοί στα 14 μου. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Η Μιμή Ντενίση απέδειξε ότι δεν φοβάται τους αντιεξουσιαστές. Παρακολουθούσε όλα αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα από το παράθυρό της και αρνιόταν λοιπόν να φύγει παρά την προσπάθεια των δικών της ανθρώπων να φύγει από το κέντρο της Αθήνας. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είδε η Μιμή Ντενίση να πέφτει η βόμβα Μολότοφ κοντά στη σχολή της, βγήκε έξω και έτρεχε για να πάει λοιπόν να βοηθήσει, να πάει μάλλον, να σβήσει τη φωτιά. Κατέβαινα που λες ένα στενάκι πίσω από το Πολυτεχνείο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Ήμουνα με το Χάμερ, ήταν καμιά 20 άτομα. Ευτυχώς το τέλος ήταν πολύ καλό, γιατί κατέβασα το τζάμι και με είδανε και εντάξει, λένε η Στέλλα, η Στέλλα. Τους έδωσα και κάτι CD που είχα εκεί πέρα. Τους άρεσε ένα σύνθημα που είχατε βάλει εσείς στο Star, μου το είπανε. Α, ποιο? Στέλλα προχώρα, σε ξέρει όλη η χώρα. Κύριε Κούπα, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Μην κάνουμε κανένα λάθος όμως, έστω και στιγμαίο. Τα στιγμιαία λάθη επιτρέπονταν από τότε που δημιουργήθηκε. Το ξέρω, αυτό το έχετε αποδείξει. Δεν έτυχε ποτέ να έρθεις σε κανένα πρόγραμμά μου? Δεν πάω στα μπουζούκια γενικά. Δεν είναι μπουζούκια, γι' αυτό είσαι γεροντοκόρη. Γι' αυτό είσαι γεροντοκόρη. Δεν είναι Έλληνας που θέλει συμπαθεί ο Έλληνας. Ο Έλληνας του, τι είναι αυτά που κάνετε, ο Έλληνας που το... Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Όχι. Ξέρετε τι εννοώ. Όχι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τα αστρολογικά μου. Είμαι τοξότης με οροσκόπο εγώ καιρό. Είναι μια καλή περίοδος τώρα, είναι μια καλή περίοδος. Βέβαια, ο εγώκερος με τη φωτιά είναι κάπως αντίθετα, έτσι, τώρα είναι υγιεινό, είσαι σταθερή, αλλά είσαι και πεισματάρα. Έτσι πουλας, έτσι πουλας και στενακή μου, δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω τι θα σου πω. Και την Κρέη, την γιαγιά της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία μίλησε. Μην αζητώ τις φωτιές που απόψε μου έχουν βάλει τα λόγια που μου λες. Μια νύχτα δεν μου φτάνει να ζητώ τις φωτιές. Μεγάλη επιτυχία μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό, που δεν έχουμε φωτιές. Ναι. Ναι. Μια ανακοίμα που δεν το άκουσα όλο. Τι είπες ρε άνθρωπε. Λετσάει. Για προεκλογικό του Καραμαλή, και μια νύχτα δεν μου το φτάνει. Να σφίζω τις φωτιές. Εγώ μπορώ να πω ότι περισσότερο αγαπώ τη γυναίκα, λυπάμαι που το λέω τώρα, από τον άντρα. Προτιμώ την παρέα της γυναίκας, να βγω έξω να φάω ντινέ με μια γυναίκα, να πάω να κάνω μπάνιο με μια γυναίκα, να έρθει σπίτι μου να μείνει μια γυναίκα. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα της γυναίκας. Γιατί? Κάποτε είχα πάει σε ένα αντρολογικό ινστιτούτο να κάνω μια εξέταση αυτή, ξέρεις, που πρέπει να κάνουμε όλοι άντρες. Ναι, σπερματογράφημα. Με βάζουν λοιπόν σε ένα κρεβάτι και ξάπλωσα. Ξάπλωσα εγώ στο κρεβάτι. Και παίρνω λοιπόν το μόριό μου και το βάζω σε ένα σαν προφυλακτικό, φαντάσου, που ήταν συνδεδεμένο με ένα καλωδιάκι ηλεκτρικό.
σύραξη. Μήπως ήταν πιο άλλη. Όχι. Εσάς γιατί βάλαν στο στόχο. Εμανέα. Όχι, κύριε Εμανέα. Μας απομονώσουν. Αλλά κύριε Παπαδάτο, να σας πω κάτι. Τη γυναίκα μου δεν την απάτησα, δηλαδή την απάτησα όταν κατάλαβα ότι κάτι πάει να κάνει αυτή. Εγώ είμαι εκδικητικό ζώδιο. Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει. Με είχε ζω... Όχι. Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει. Με είχε ζω... Όχι. Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει. Μη χέσω. Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό. Λοιπόν, μας έχει φτιάξει ένα για Βασίλη. Μπορούμε να κάνουμε ένα πλάνο σαν Άγιο Βασίλη, παρακαλώ. Τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο, ναι, συγγνώμη. Με τον Άγιο Βασίλη. Με τον Άγιο Βασίλη. Ποιον άνθρωπο, ναι, συγγνώμη. Κοίτα πόσο ωραίο είναι φτιαγμένο το μελομακάρονο με το χέρι. Κοίτα πόσο ωραίο είναι φτιαγμένο το μελομακάρονο με το χέρι. Αυτό λέγεται επιστημονικά ιδιόφωνο. Ο αρχίδαμος δεν είναι ο Θανάσης. Ο αρχίδαμος τον αρχίδαμο τον κρατάει στα χέρια του. Θα το γυρίσουμε για να δείτε γιατί αρχίδαμος. Θα το γυρίσουμε. Λοιπόν. Να σας το πω όσο πιο κομψά μπορώ ότι παραπέμπει σε ανδρικό μόριο. Σαν σεξουαλικό όργανο που είναι, κάνει και τη δουλειά την κανονική, δηλαδή. Στο τέλος. Παρακαλώ, περάστε. Απίστευτο. Έχουν ξελιγωθεί όλοι στα γέλια εδώ. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ, δηλαδή... Δεν ξελιγωθεί όλοι. Δεν τον ξέλαμε. Εσύ έδωσε κάποιο το αυτοκίνητο, κουκουλοφόρη. Ναι. Την κυρία Πεζαντάκου, μόλις την είδα και την γνώρισα. Γιατί δεν έδωσες ένα συντύπρο. Γιατί δεν έγινε να γράψεις αυτό πάνω στο αυτοκίνητο, παιδί μου. Γιατί δεν το γράψεις αυτό. Να το γλιτώσεις, παιδί μου, το αυτοκίνητο. Να το γλιτώσει. Δεν έλεγε κανένα DVD τη εκπομπή. Δεν έλεγε. Νομίζω ότι αν κατέβαινα θα τρώγε και κανένα καλό ξύλο. Περιποιημένο. Τζορτζέλα μου, και εγώ αυτό νομίζω. Και νομίζω ότι αυτό θα συνέβαινε και στη Στέλλα Μπεζεντάκου, εάν όντω αντιμετώπιζε τέτοιε καταστάσει. Αλλά τι γύρευε εκεί κάτω, Στέλλα. Γι' αυτό σου λέω, αν όντω αντιμετώπιζε τέτοιε καταστάσει. Πάμε στην Άννα Βαθινού να μα δώσει και άλλε ειδήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο. Καλημέρα, Λεωνόρα. Γεια σου, Άννα μου. Καλά είμαστε εσύ. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Έχουμε λοιπόν καλλιτεχνικέ ειδησούλε που έχουμε μπει και έχουμε βρει στο ίντερνετ και συγκεκριμένα στο youpi.gr και ξεκινάω με μια πάρα πολύ όμορφη κυρία, την Ναταλία Γερμανού, mm-hmm. η οποία ετοιμάζεται να γίνει μανούλα. Α, τι ωραία! Και αλήθεια! Λοιπόν, να σας το πω... δήλωσε, θες να μου πεις? Έτσι ακριβώς, η Ναταλία Γερμανού έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο περιοδικό Smart και εκεί λοιπόν είπε ότι επιθυμεί πάρα πολύ να γίνει μαμά ή ακόμα και να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Mm-hmm. Ίσως λοιπόν, ξέρετε τώρα με τη Σύση Χριστίδου που είναι καθημερινά μαζί τώρα για την εκπομπή μέσα στην Καλή Χαρά. Άρα μου πίστεψέ μου ότι εσύ, αν και εσύ ακόμα, mm-hmm. αν περάσεις 10 λεπτά με τη Σύση, θα θες να γίνεις μάνα. Φαντάζομαι το τι λέει, έτσι. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν πρόσφατα έχει γίνει και αυτή μανούλα, οπότε λοιπόν ίσως έχει επηρεαστεί η Ναταλία Γερμανού, η οποία λοιπόν δήλωσε ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, ότι κάποτε τη θυμόμαστε όλη την Ναταλία, δεν ήθελε ούτε καν να το σκεφτεί ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι. Τώρα όμως έχει αλλάξει γνώμη. Και μάλιστα λοιπόν η ίδια κάνει κάποια δήλωση συγκεκριμένη και λέει ότι η υιοθεσία είναι κάτι που εδώ και χρόνια σκέφτομαι. Δίχως φυσικά να έχω αποκλείσει την πιθανότητα να αποκτήσω και ένα βιολογικό δικό μου παιδί. Είδες πως αλλάζει ο άνθρωπος μερικές φορές. Και μακάρι... Φιλτράρει τις σκέψεις του και τις... τις απόψεις του και αλλάζει γνώμη. Έτσι, είναι πολύ νέα ακόμα η Ναταλία και μακάρι λοιπόν να φέρει στον κόσμο ένα δικό της παιδάκι. Μάλιστα να σας πω ότι στην ίδια συνέντευξη τη ρωτάνε λοιπόν τι θέλει, τι δώρο θέλει να της φέρει ο Ιβασίλης. Ίδια λοιπόν πρώτον τον δηλώνει... Τον άντρα που θα κάνει το παιδί. Όχι, όχι. Υγεία δηλώνει αρχικά και μετά λοιπόν δηλώνει ένα πλυντήριο πιάτων. Αν και λέει ότι είναι μία από τις καλύτερες δουλειές και από τις αγαπημένες της του σπιτιού, από τις δουλειές του σπιτιού, θέλει ωστόσο ο Ιβασίλης να της φέρει ένα πλυντήριο πιάτων. Δώσε το δικό μου που το χρησιμοποιώ γιατί εγώ το πλώνω στο. Να τη το δώσει, Λεωνόρα μου. Να τη το στείλουμε. Τη κάνω εγώ ένα πλυντήριο πιάτο. Μεταχειρισμένο, αλλά εντάξει. Δεν είναι, δεν το χρησιμοποιώ.
Τι είναι και αυτό πάλι, για λοιπόν, εξηγήστε να το πρόβλημά μου. Θέλω κάθε τρεις μέρες νύχια. Από το πιάτο. Από το πιάτο τρώμε και πολύ. Όταν πλένεις τα πιάτα φοράς ποδιά. Μπορεί να τα πλύνω και με τα ρούχα της δουλειάς, μπορώ να σου πω. Μπορείς να βάλεις και γάντια, Ελεονόρα μου, αλλά... Είμαστε υπερκαταναλωτικά όντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα πλένουμε πάνω από 20 πιάτα. Για πείτε. Οπότε λοιπόν, πλυντήριο πιάτων. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε ένα άλλο ζευγάρι το οποίο απέκτησε πρόσφατα μωράκι και μιλάμε για τον Γιάννη Αϊβάζη και τη Μαρία Κορινθίου, οι οποίοι λοιπόν αμέσως μετά την πρωτοχρονιά θα πάνε στην Αμερική. Μάλιστα δεν θα πάρουν. Με την Μπέμπα. Όχι, δεν θα πάρουν λοιπόν τη μικρή Ισμή. Είναι πάρα πολύ μικρή ακόμη για ένα τέτοιο ταξίδι. Το ζευγάρι θα περάσει φέτος τις γιορτές με τις οικογένειές τους εδώ στην Αθήνα και αμέσως μετά την πρωτοχρονιά ο παππούς και οι παππούδες, μάλλον και οι γιαγιάδες, θα αναλάβουν. Τη μικρή Ισμήνη και το ζευγάρι λοιπόν θα πάει μέχρι την Αμερική. Να σας θυμίσω ότι ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου είχαν ξαναπάει πάλι για ένα μεγάλο διάστημα στο Λος Άντζελες. Πηγαίνουν αρκετά συχνά. Έτσι, για επαγγελματικούς λόγους. Μπράβο. Τότε λοιπόν είχαν έρθει και σε επαφή με κάποιους ατζέντιδες για διεθνή καριέρα. Όμως θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι ήρθε η εγκυμοσύνη της Μαρίας με αποτέλεσμα να αναβάλουν τα σχέδιά τους και να επιστρέψουν γρήγορα στην Ελλάδα. Τέλεια. Τώρα όμως που η Μαρία γέννησε και το μωράκι τους είναι πάρα πολύ καλά. Ήδη λοιπόν σκέφτονται να πάνε για περίπου 10 ημέρες. Τέλεια, πολύ ωραία. Και να, ναι? Να γυρίσετε και με ευχάριστα νέα στις βαλίτσες τους, τα παιδιά. Έτσι, μακάρι λοιπόν. Το ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο έτσι, ερωτευμένο ζευγάρι το οποίο σκέφτεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2009. Αμέ. Και μιλάμε για Μπέτι Μαγκύρα και Δημήτρη Μάζη. Μα το είπε σε εμά, Μπέτι Μαγκύρα. Έτσι, το είπε λοιπόν στην Τζορτζέλα. Που έδωσε συνέντευξη στην πρωινή μελέτη ότι θα παντρευτεί μέσα στο 2009. Βέβαια η αδελφή τη παιδιά γελούσε. Η Ματίλδη. Δεν το πιστεύει, ε. Πώς το είπε, Ματ Θίλδη. Μου το έμαθα Θέμης. Όπως το Hitchcock που δεν μπορούσα να το πω και το έγραφα Hits, Greatest Hits ναι. Και Cock. Μου το έμαθα ο Θέμης. Ματ Θίλδη. Μπράβο Θέμη. Το είπε στην πρωινή μελέτη ότι παντρεύεται. Έτσι. Παντρεύονται λοιπόν, το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά για μέσα στο 2009 και μάλιστα θέλει να αποκτήσει και γρήγορα παιδάκι η Μπέτι. Και μάλιστα δεν θέλει να αποκτήσει μόνο ένα αλλά τρία παιδάκια. Μακάρι, αυτό είναι ευτυχία. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Με το καλό λοιπόν, άντε να δώσουν και εκείνη το... Πράσινο φως και στους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν να πω. Έτσι, που το σκέφτονται, ναι. Ελεονόρα μου. Έτσι. Λοιπόν, Άννα, μου σε ευχαριστούμε πάρα καλημέρα. Πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε ξανά τον φάκελο για την υπόθεση της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη, γιατί έχουμε πολλά συγκλονιστικά νέα στοιχεία να μοιραστούμε μαζί σας. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο και σήμερα για το αυτοκίνητο. Σε τρεις μέρες λοιπόν από τώρα. Θα έχετε αυτό το αυτοκίνητο δικό σας, ένας από εσάς, αυτός που θα κληρωθεί και θα είναι ο τυχερός, ο υπερτυχερός της μεγάλης κλήρωσης που θα κάνουμε την Παρασκευή, τελευταία μας εκπομπή πριν φύγουμε για τα Χριστούγεννα. Και θέλω να σας πω ότι όταν στέλνετε μήνυμα, με κενό όνομα τεπώνυμο στο 19.000, ναι, διεκδικείτε το αυτοκίνητο αυτό, αλλά άμα στείλετε από τις 7 μέχρι τις 10, έχετε 10 συμμετοχές εξτρά. Και αν είστε και ο τυχερός που θα κληρωθεί στο τέλος της ημέρας, 50 συμμετοχές εξτρά για την μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Πάμε σε διαφημίσεις, επωφεληθείτε σε στο χρόνο και μιας και στέλνετε το μήνυμα, πείτε μας και την καλημέρα σας, να σας την πούμε κι εμείς μετά. Έλα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Τρίζει η καρέκλα όμως. Τρίζει. Πάντα όταν κάθομαι σε μια καρέκλα, τρίζει. Γιατί λες, τριζάτη γυναίκα. Το έχεις παρατηρήσει σε όλες τις καρέκλες που έχεις καθίσει. Αυτή πάντως όντως τρίζει. Αυτή είναι πλαστική, αλλά σε κανονική καρέκλα δεν θα τρίζει. Ναι, είναι τριζάτος κορίτσαρος. Θα είναι καρέκλα η οποία δεν μασάει όταν κάτι η Ελεονόρα μας. Καλά, μην είσαι τους έχεις. Να κάτσω πάνω σου πω εγώ, μας δώσει όχι. Μην τα ανοίγουμε αυτό το θέμα πριν πρωί. Λοιπόν, μας ρωτάει μια φίλη που έστειλε μήνυμα αν θα ξαναπάμε στη Δράμα. Θα ξαναπάμε στη Δράμα. Τώρα το πότε δεν ξέρουμε, αλλά νωρίτερα από το χρόνο. Μη μου ανησυχείτε καθόλου, γιατί πήγαμε στη Δράμα, πέρασαμε πολύ ωραία. Άμα βάλεις θέματα από τις φίλες, θα βάλω θέμα και από τους φίλους που στείλανε μηνύματα. Άμα θες να το πεις, πες λίγο. Θα πω στο Γιάννη από την Χαλκίδα, θα πω στο Γιάννη από την Χαλκίδα, χωρίς λεπτομέρειες, βρε παιδί. Μην τα καρφωθείτε, συμφωνώ απολύτως, Γιάννη. Χαιρετίσματα από τον Άγιο Αθανάσιο. Βέβαια. Βέβαια. Να στείλω και εγώ εκεί. Να στείλει τον Άγιο λοιπόν, σε όλους εκεί. Άλλο παιδιά, φιλοντάκι μου, έλα. Που μιλάτε, πάμε. Ναι, ναι. Απορώμη, από πού έχουμε. Μισό λεπτό, πες στο φίλο από τη Χαλκίδα να δει τώρα. Πού είναι η Άννα Λιβαθινού.
Να τη. Λοιπόν, Άννα μου, θέλω να σου πω ότι έχεις ένα θαυμαστή περιπτώσει. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Την καλημέρα μου. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας, γιατί είπαμε και πριν, πηγαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε πάλι με το θέμα της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη. Εχθές έγινε σε όλους πλέον γνωστό ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχει και τρίτο παιδί. Έτσι ακριβώς. Έχει λοιπόν τρίτο παιδί, το οποίο το έχει αναγνωρίσει. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι ηλικίας 15 ετών, το οποίο βρίσκεται άρα, στη Γερμανία. Αυτό είναι το πρώτο παιδί. Το πρώτο παιδί, βεβαίως. Mm-hmm. Έχει ηλικία λοιπόν 15 ετών, ένα κοριτσάκι, το οποίο λοιπόν μένει στη Γερμανία. Η μητέρα του το έφερε στον κόσμο σε ηλικία 24 ετών, 25 ετών ήταν τότε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Ένας έρωτας πάρα πολύ έντονος, από ό,τι λοιπόν μαθαίνουμε και λένε, αναφέρουν οι πληροφορίες μας, όπου κάποια στιγμή όμως ο Μπάμπης Λαζαρίδης, μόλις γεννιέται το παιδί, αποφασίζει λοιπόν να φύγει. Να φύγει λοιπόν από τη Γερμανία, γιατί όπως ακούσαμε χθες και την μητέρα της 15χρονης κοπέλας, βρήκε λοιπόν, γνώρισε μάλλον την Πόπη Μαλιωτάκη, ερωτευτήκανε και έτσι λοιπόν έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από τότε είχε να δει την κόρη του, βέβαια την είχε αναγνωρίσει και ήταν κάτι ελεονόραμο, το οποίο το γνώριζε και η οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη και η Πόπη Μαλιωτάκη, αλλά από ό,τι μάθαμε και η Αγγελική Ηλιάδη. Για να πούμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο. Ναι. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης στη Γερμανία. Είχε φύγει από την Καβάλα, είχε πάει στη Γερμανία και έκανε τη δουλειά αυτή που ξέρουμε. Δηλαδή, τι ήταν, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και συγκεκριμένα μπουζούκια. Έτσι. Τραγουδίστρια, η πρώτη σύντροφός του, η πρώτη μητέρα των παιδιών του, αφού είχε αναγνωρίσει το παιδί. Η κυρία Νίνα, όπως είναι το όνομά της. Στην πορεία λοιπόν πηγαίνει για να τραγουδήσει εκεί πέρα, η κριτική από Πόπη Μαλιωτάκη να τραγουδήσει στο μαγαζί του. Τη γνωρίζει και ο Μπάμπης Λαζαρίδης, την ερωτεύεται. Και φεύγει μαζί της πίσω κατευθείαν στην Αθήνα με στάση μόνο ένα βράδυ, όπως λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν την υπόθεση, στην Καβάλα. Άρα η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί όλα εδώ πληρώνονται και όλα εδώ ανταμείβονται. Η Πόπη Μαλιωτάκη πήρε τον Μπάμπη Λαζαρίδη από την κυρία Νίνα που είχε κάνει ένα παιδί. Δεν θέλω και... μόνο να δεν είμαστε. Είναι δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, να τα βλέπουμε όμορφα. Δηλαδή με το ζόρι τον πήρε. Όχι, δεν είναι με το ζόρι. Για οποιοδήποτε άνθρωπο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακούστε να σας πω κάτι. Ήξερε Μαλιωτάκη, πού ξέρεις ότι ήξερε Μαλιωτάκη. Μαλιωτάκη ήξερε. Πού το ξέρεις εσύ. Έλα να σου πω κάτι, Τζορτζέλα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Κανένας δεν κάνει κάτι με το ζόρι και κανένας δεν φεύγει από την οικογένειά του. Άρα η κυρία Πόπη Μαλιωτάκη δεν έπρεπε να. Πού ξέρεις ότι ήξερε. Δεν αφήνεται να μιλήσει αυτό που κάτι, θέλω να πω. Θα το ολοκληρώσεις μετά, γιατί θέλω να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το παιδί αυτό. Γιατί το παιδί αυτό από τη στιγμή που υπάρχει και είναι και αναγνωρισμένο από τον Μπάμπη. Έχει και τα δικαιώματα να πούμε στα περιουσιακά στοιχεία του Μπάμπη Λαζαρίδη. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Νίνα είναι η γυναίκα που πριν από 15 χρόνια απέκτησε ένα παιδί με τον Μπάμπη Λαζαρίδη όταν εκείνος ζούσε στη Γερμανία. Ήμουν αγαπημιασμένη μαζί του και έχω και μία κόρη, η οποία είναι 15 χρονών. Η σχέση μας δεν κράτησε πολύ καιρό, το έχει αναγνωρίσει. Είχε μιλήσει και τηλεφωνικώς με το παιδί του όταν ήταν 10 χρονών και της είχε πει ότι θα έρθει να τη δει, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Εσείς το πηγαίνατε για γάμο, σκεφτόσασταν κάτι τέτοιο? Μου είχε φέρει χαρτιά γάμου από την Ελλάδα. Τα έχω ακόμα. Με ποια δικαιολογία φεύγει αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή σου? Η αναγνώριση του παιδιού και η ύπαρξη της Νίνας ανατρέπει πολλά δεδομένα, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα δεν σκοπεύει να κάτσει με σταυρωμένα χέρια όσον αφορά στην περιουσία του Μπάμπη Λαζαρίδη. Έχει δικαίωμα, γιατί να μην έχει, γιατί το παιδί μου δεν έχει τίποτα. Ούτε τον ίδιο και στον πατέρα που αυτό επιθυμούσε, να τον δει μια φορά. Πότε πληροφορήθηκες στο θάνατό του? Προχθές το βράδυ. Ένιωσες κάτι? Το παιδί μου υποφέρει. Γιατί μου λέει δεν έχω γνωρίσει τον πατέρα μου και δεν πρόκειται να μου δοθεί άλλο αυτή η ευκαιρία να μάθω την αλήθεια γιατί με άφησε. Μου είπε χθες θέλω να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου, αλλά επειδή δεν προλαβαίνουμε, γιατί γινόταν η κηδεία πολύ πρωί, δεν προλαβαίνουμε. Έκλαψε. Βεβαίως. Σύμφωνα πάντα με τη γυναίκα, τόσο η ίδια όσο και η 15χρονη σήμερα κοπέλα έκαναν πολλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να επικοινωνήσουν με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Έψαξα να τη μάθω την αλήθεια πολλά χρόνια, αλλά δεν την βρήκα γιατί δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Μπάμπη. Δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ήθελε λοιπόν να τον γνωρίσει τον πατέρα της. Βεβαίως. Και λέει δεν θα μάθω ποτέ την αλήθεια. Ποτέ. Γιατί με κρύβουν, γιατί λένε ότι υπάρχουν δύο παιδιά. Γιατί δεν έχει προσφέρει τίποτα ο Μπάμπης, ούτε η οικογένειά του για το παιδί μου.
με γνωρίζουν. Δεν ήταν κρυφό, τίποτα δεν ήταν κρυφό. Μετά ήταν κρυφά όλα. Νίνα, Πόπη, Αγγελική. Οι τρεις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Τρεις φαινομενικά διαφορετικές ιστορίες, αλλά ουσιαστικά όμοιες σε πολλά μα πάρα πολλά σημεία. Το 1991, ο Μπάμπης Λαζαρίδης αραβωνιάζεται στη Γερμανία με τη Νίνα. Το 1993 η γυναίκα μένει έγκυος, μόνο που η ιστορία τους, που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν ρόδινη, επαναλαμβάνεται. Εκεί αραβωνιστήκαμε. Γνώρισε την κυρία Μαλιωτάκη, με την οποία έφυγε μετά στην Ελλάδα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αν στη θέση της Νίνας βάλουμε την Πόπη και στη θέση της Πόπης την Αγγελική. Εδώ κολλάει το «εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που ήμουν θα'ρθεις». Κλάμα η Νίνα που ήταν έγκυος και την άφησε για τα μάτια της Πόπης. Η κυρία Μελιωτάκη ξέρει ότι εγώ έχω αυτό το παιδί. Γερό που γεννήθηκε το παιδί, αυτός ήταν με την κυρία Μελιωτάκη. Γνώριζες εσύ ότι ο Μπάμπης στη συνέχεια έκανε άλλα δύο παιδιά, με δύο διαφορετικές γυναίκες βέβαια. Βεβαίως, αφού υπάρχουν τα κανάλια. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχει κάνει ένα γάμο με την Πόπη τη Μαλιωτάκη. Δεν το γνωρίζω. Και στη συνέχεια επέλεξε να έχει για σύντροφό του την Αγγελική Ηλιάδη. Θα ήθελες να πεις κάτι σε αυτές τις γυναίκες? Όχι. Είναι η είδηση που έσκασε σήμερα σαν βόμβα και ανέτριψε τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης είχε και τρίτο παιδί. Πώς αντιδρά η οικογένεια του επιχειρηματία? Ναι. Εσείς γνωρίζετε την ύπαρξη της ανιψιάς σας της 15χρονης κόρης? Ναι. Το ξέρετε δηλαδή από την αρχή? Από την αρχή. Η Αγγελική Ηλιάδη το ήξερε αυτό? Δεν ξέρω. Αδιαφορούσε για την κόρη μας, καταγγέλει η μητέρα. Δεν πλήρωσε ποτέ τη διατροφή, λέει ο θείος της 15χρονη σήμερα κοπέλα στο Superstar. Η αδερφή του Λίτσα ξεσπά. Αυτή δεν το άφησαν το παιδί να πει τον πατέρα του, ο αδερφός μου πάντα το ζητούσε να το δει. Δεν ήθελε η μητέρα του παιδιού να βλέπει τον μπαμπά του? Ναι, αυτή είναι η αιτία του χωρισμού τους. Ναι, μεν και Πόπη Μαλιωτάκη τους χώριζε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και αυτή δεν αφήναν να δει το παιδί του ο αδελφός μου. Στο κύκλωμα που είχε πέσει αυτό ο Μπάμπης, δεν την έδινε σημασία πλέον την άνεψη αυτή. Τι διατροφή να δώσει? Και εδώ όταν φτιάχτηκε, ούτε διατροφή ούτε τίποτα. Ήταν χαμένος, ούτε επικοινωνία ούτε τίποτα. Ήταν 17 χρονών ο αδερφός μου μικρός, ήταν καρατιέρης, πήγε στη Γερμανία και βγήκε πρωταθλητής. Ξέρουν οι πιο πολλοί για τον αδερφό μου τι καλό παιδί ήταν, όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Αχ, ήθελε κάποτε να το δει και τον εδιώκνανε. Του παρακάλαγε να το δει και δεν είδε που πήγε να το δει το παιδί. Αυτός ο κύριος είναι που η καταστροφή του τότε που μιλάει. Πολλές φορές η άνεψιά μου τον πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν επικοινώνησε, αλλά αυτός δεν ήθελε. Πήγε και στην Αθήνα, αλλά αυτός δεν ήθελε. Τρία παιδιά, τρεις γυναίκες και στη μέση η περιουσία και η μοιρασιά. Το οικονομικό καταρχήν, κανένας δεν ρώτησε αυτό το παιδί πώς μεγάλωσε και αυτή η μάνα πώς θα το μεγαλώσει. Έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ. Έχω χάσει τον αδερφό μου, μαλώνουνε για τις περιουσίες του αδερφού μου και κάνουνε. Αυτός ο κύριος που βγαίνει στο τηλέφωνο δεν πρέπει να μιλάει έτσι για τον αδερφό μου. Αυτός τους έχει βάλει, τους έχει χρεώσει στη Γερμανία με δάνεια για να παίρνει, για να ανοίξει μπουζουκτσίρικα, για να ανοίγει. Άνοιξε ένα μπουζουκτσίρικο, δεν έγινε. Τους έχει χρεώσει μέσα στα μπουζούκια και στα τέτοια, να πούμε, και δεν μπορούσε να κάνει, δεν είχαν σηκώσει κεφάλι οι άνθρωποι. Η κόντρα των τριών οικογενειών συνεχίζεται, αφού η μητέρα της 15χρονης κόρης του Μπάμπη Λαζαρίδη ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα ότι ανοίγει άλλο κεφάλαιο σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί υπάρχει και άλλο παιδί, Ελεονόρα μου, το οποίο και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε και όπως ακούσαμε και τη μητέρα του, θα διεκδικήσει μέρος από την περιουσία. Λογικό δεν είναι? Έτσι, λογικό είναι, βεβαίως. Λογικό είναι. Και το παιδί τόσα χρόνια δεν λογικό... πήρε μία δραχμή από τον Μπάμπη. Ναι, αν είναι όμως αυτό λογικό, εγώ δεν θεωρώ λογικό το ότι δεν άφηναν τον Μπάμπη να είναι το παιδί του όμως. Αυτό δεν το θεωρώ λογικό από κανέναν. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Δεν ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς. Μπορεί πραγματικά να μην άφηνα να δει το παιδί η μητέρα αυτού. Αυτή η περιβόητη περιουσία, εν πάση περιπτώσει, που εμένα με ενοχλεί έτσι που έχουν, ξέρεις, έχει πάρει τόση μεγάλη έκταση το ποιος θα διεκδικήσει τελικά το τι, και που πέφτουν και πολλοί από τον κύκλο, εν πάση περιπτώσει. Σε τα κοράκια. Μπάμπη του Λαζαρίδη να μιλήσουν γι' αυτό.
Ποια είναι αυτή η περιουσία, εν περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν ένα σπίτι, ένα κτήμα στη Βάρη, όπου εκεί υπάρχει ένα σπίτι καινούριο και ένα σπίτι το οποίο είναι πιο παλιό. Να, το βλέπουμε μισό... στα πλάνα είναι. Αυτό ακριβώς. Του Βάγγελ του Κούμα. Βεβαίως. Το μισό σπίτι, το παλιό τώρα, το μισό σπίτι ήταν στο όνομα του Μπάμπη Λαζαρίδη και το άλλο το είχε γράψει στην Πόπη Μαλιωτάκη και στο γιο του Βασίλη. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα σπίτι στη Γλυφάδα, πάλι στο όνομα του Μπάμπη Λαζαρίδη, και ένα σπίτι επίσης τεσσάρι στη Γλυφάδα, το οποίο το είχε γράψει και αυτό στην Πόπη Μαλιωτάκη. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, μιλάμε τώρα για, για την υπόλοιπη περιουσία, την οποία δεν την έχει γράψει ο ίδιος στην Πόπη Μαλιωτάκη και στον γιο του λοιπόν Βασίλη, όπου έρχονται οι υπόλοιποι κληρονόμοι, τα παιδιά, και από εκεί και πέρα λοιπόν. Σιγά φυσικά, δηλαδή την περιουσία του Μπάμπη Λαζαρίδη. Να πούμε ότι και η Αγγελική Λιάδη χθες με δήλωσή της μέσω του συνηγόρου της, του κ. Λικούδη, και μπράβο της. Έτσι, είπε ότι δεν θέλει τίποτα, δεν διεκδικεί τίποτα και είναι οριστική και αμετάκλητη για αυτή η απόφαση της. Τίποτα έκανε... από τα περιουσιακά στοιχεία του Μπάμπη Λαζαρίδη. Αυτή η κίνηση που έκανε η Αγγελική Λιάδη δείχνει το πόσο ξεχωριστή και διαφορετική είναι από όλους τους υπόλοιπους. Μπράβο. Ναι, όμως κοιτάξτε, παιδιά, τώρα να τα λέμε έτσι όμορφα και αγγελικά και όλοι είμαστε καλοί σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει όμως η Αγγελική Λιάδη. Την οποία την εκτιμώ και την συμπαθώ πάρα πολύ. Για να βγάζει την ουρά της από όλη αυτή την κατάσταση, πρέπει ο Μπάμπης Λαζαρίδης να την έχει τακτοποιήσει οικονομικά. Ακούγεται και αυτό έντονα, αυτό που λέει η Τζορτζέλα. Είτε με τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι και την ίδια και το παιδί. Βεβαίως. Και καλά έκανε η Τζορτζέλα. Και εννοείται, αυτό έλειπε να μην κάνει καλά. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό ο λόγο. Σύν ότι δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, θα το μάθουμε και από του δικηγόρου κάποια στιγμή, ότι το διαμέρισμα, το σπίτι το οποίο φτιάχνανε το άλλο που ετοιμάζανε για να πάνε να συζήσουν, να συγκατοικήσουν οι άνθρωποι να μείνουν σαν οικογένεια, ότι είναι στο όνομα της Αγγελικής Λιάδη, ότι δεν δέχεται να πάει να μείνει και λογικό και επόμενο και αυτό. Το καινούριο σπίτι, λες. Ναι, και δεν μπορώ να σας πω κάτι που κανένας δεν έχει αναφέρει όμως. Ναι. Η Αγγελική Λιάδη, ναι. Με τη δουλειά της και την καριέρα της, την οποία βοήθησε πάρα πολύ όμως ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ναι. Βοήθησε και εκείνη τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Ναι, αυτά είναι δούνε και λαβή. Η Αγγελική Λιάδη δούλευε στα μαγαζιά. Όταν δούλευε στις Μούσες, συγγνώμη, όταν δούλευε στις Μούσες και όταν ήταν στα, τα τελευταία χρόνια που ήταν στα πολύ πάνω της η Αγγελική. Παιδιά, συγγνώμη, έφερε πάρα πολύ κόσμο. Όχι, όχι, εγώ πιστεύω έχω διαφορετική άποψη. Δηλαδή, ο Μπάμπης Λαζαρίδης πήρε τα πολλά λεφτά με τον Τάσο και τον Μπάζη. Όταν ανέλαβε την Αγγελική Λιάδη, κάθε φορά, δύο φορές το χρόνο, κάθε δηλαδή σεζόν, έκανε μια αυσοκόλληση σε όλη την Αττική. Μιλάμε για 100.000 τουλάχιστον ευρώ. Ναι, άλλο αυτό. Η Αγγελική άλλο Λιάδη, με εξαίρεση τώρα, με το θέμα Δαμαντίδη, ποτέ δεν γέμιζε το μαγαζί. Εγώ θέλω μέσα να πω, έμπαινε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Μπορεί πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ εμπορικό όνομα η Αγγελική Λιάδη. Μπορεί και στις και όχι μόνο. Στα νούμερα τηλεθέασης, όχι στο μαγαζί. Ότι θεωρώ ότι ό,τι έχει αποκτηθεί, έχει αποκτηθεί και από τους δύο. Έτσι. Έχουν δουλέψει και οι δύο παιδιά. Έχουν δουλέψει και οι δύο. Μπορεί δεν να... μπορούμε να μιλάμε τα τελευταία πέντε χρόνια μόνο για μια περιουσία που ανήκει. Αλλά αυτό, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, όταν είχαν χτυπήσει τα κουδουνάκια του κινδύνου, το παιδί του να το αφήσει έτσι. Άρα μικρό, αυτό που λέει και η Τζορτζέλα, μπορεί να την έχει τακτοποιήσει και ναι. Μακάρι να έχει γίνει αυτό. Γιατί είναι μια γυναίκα, η Αγγελική Λιάδη, που στήριξε τον Μπάμπη Λαζαρίδη και εκείνο βέβαια τη στήριξε. Σύντροφό του τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, έμεινε δίπλα του ένα πάρα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, τον αγάπησε πραγματικά και του χάρισε και ένα παιδί. Μην το ξεχνάμε παιδιά. Αυτό. Και κοιτάξτε το βλέμμα τώρα αυτή τη κοπέλα. Δηλαδή, πάντως, δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να πιστέψω μας, ότι αυτή η κοπέλα βγήκε και είπε: εγώ δεν θα διεκδικήσω είναι ένα πολύ... ευρώ για τον, από τον άντρα μου, να. Από τον σύντροφό μου, επειδή έχει τακτοποιηθεί οικονομικά. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Ποια? Ότι δεν θέλει να εμπλακεί πιθανόν με τυχόν οφειλές και χρέη. Όχι, δεν ξέρω. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ανώτερη αυτή η κυρία. Αυτό το πράγμα και πραγματικά εγώ, κυρία. Παιδιά, και μπορεί να μην θέλει να μπει και σε μια δικαστική διαμάχη. Έτσι, γιατί να, τα πράγματα μπορεί. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπορεί να πάρουν αυτό το δρόμο. Ναι, Άννα μου, αλλά επιτρέψτε να σου πω το εξής. Και σε λίγο έχουμε και σε μια αποκάλυψη, τα οποία, συγγνώμη, Στέφανε, ναι, ναι, θα αλλάξει όλα αυτά δεδομένα. Είναι τουλάχιστον ένα χαρό όμως. Σχετικά με την περιουσία πάντα μιλάμε του Όταν λες κάτι μισό λεπτό, όταν λες αποκάλυψη, τι εννοείς? Μία αποκάλυψη. Ποιος θα την κάνει και ποιον αφορά? Εμείς θα την κάνουμε σύμφωνα λοιπόν με ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχουμε, αποκλειστικές πληροφορίες και έγκυρες πληροφορίες. Ελεονόρα μου, μία λοιπόν αποκάλυψη σχετικά με την περιουσία του Μπάμπη Λαζαρίδη και το πώς αυτή θα διανεμηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το ποιος είναι ο διαχειριστής. Ωραία, λοιπόν, επειδή έχω καταλάβει σε ποια αποκάλυψη αναφέρεσαι, δεν θέλω να πάμε να την πούμε τώρα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο ανισχύει, θα φέρει. Τα πάνω κάτω θα φέρει, έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως να εστιάσουμε λιγάκι στην Αγγελική. Mm-hmm. Στην Αγγελική Λιάδη, η οποία
κατά τη γνώμη τη δική μου και βλέπω ότι συμφωνεί και η Φλωρίδα και πιστεύω ότι και όλοι συμφωνούμε εν μέρη σε αυτό. Με την κίνηση αυτή που έκανε, έδειξε πραγματικά ένα μεγάλο ψυχή και μια ανωτερότητα. Θέλω να πάμε να δούμε ποιο έχει στο πλευρό τη Αγγελική Ιλιάδη αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τη στέκονται στο πλευρό τη από την Παρασκευή που έζησε αυτές τις δραματικές ώρες. Είναι η τρίτη μέρα, νομίζω σήμερα το Τρισάγιο, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη ώρα στην Καβάλα. Και θα κάνει και η Πόπη Μαλλιωτάκη επίσης ένα ξεχωριστό τρισάγιο στην Σαλαμίνα όμως. Πάμε να δούμε ποιοι είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ασταμάτητα στο πλευρό της Αγγελικής Ιλιάδη όλες αυτές τις μέρες. Νύχτο σε χωρίς φεγγάρι, το σκοτάδι είναι βαθύ. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Είναι το πρόσωπο που λάτρεψε όσο κανένα άλλο ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Είναι το πρόσωπο που πόνεσε όσο κανένα άλλο για τον πολύ αγαπημένο της σύντροφο. Είναι το πρόσωπο που είδε το σύντροφό της να ξεψυχά μπροστά της. Ο πόνος αβάσταχτος για την Αγγελική Ιλιάδη που μέρα με τη μέρα προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα που άφησε ο ευνίδιος θάνατος του Μπάμπη Λαζαρίδη. Άρα γιατί περιμένει. Μία γυναίκα, μία σύντροφος, μία μάνα. Η Αγγελική Ιλιάδη πενθεί το χαμό του συντρόφου της. Σε λίγη ώρα θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του αγαπημένου του στην Καβάλα. Στην Καβάλα άλλωστε παραμένει και ίσως παραμείνει μέχρι ότου χρειαστεί να καταθέσει. Μέσα στη θλίψη και τον πόνο βρίσκει κουράγιο και τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της και να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα της. Με μία απλή δήλωση, η Αγγελική Ιλιάδη ευχαριστεί αυτούς που συμπαραστάθηκαν στο πένθος της για το χαμό του συντρόφου της. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου και μου συμπαραστάθηκαν στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου. Ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ενδιαφέρον τους και την προσπάθειά τους να πληροφορήσουν το κοινό για το τραγικό συμβάν που είχε ως συνέπεια το θάνατο του πολύ αγαπημένου μου συντρόφου. Το σκοτάδι είναι βαθύ. Είναι η λιμένη, οριστική και αμετάκλητη η αποφασή μου να μην διεκδικήσω για λογαριασμό μου και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου μας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ανήκε στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή μου. Η Αγγελική Ιλιάδη βρήκε κουράγιο και αγκαλιά και από την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, που εξέφρασαν την πλήρη συμπαράσταση στην Αγγελικούλα τους, όπως την αποκαλούν. Δεν μας ένωσε ο θάνατος του αδελφού μου. Εγώ με την Αγγελικούλα μας ήταν πάντα ενωμένες. Ερχόταν εδώ και έλεγε μαμά, μπαμπάκι μου, μαμάκι μου, αδελφούλα μου. Είναι η αδελφή μας. Η νύφη μας, η αδελφή μας. Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Σοφία, εξέφρασε την επιθυμία να μοιραστούν την όποια περιουσία της οικογένειας στην Αγγελική Ιλιάδη. Κληρονομιά το με αυτοί που έχουν δηλίγει ένα σπιτάκι, κάποια μικρή περιουσία όπου την έχουν. Αυτό το κομμάτι που θα γίνει διά 3 θα γίνει διά 4. Το κομμάτι του Μπάμπη θα πάει στην Αγγελικούλα. Ας είναι 10.000, 5.000, 100, όσες είναι, θα πάνε στην Αγγελική. Στον αντίποδα της Αγγελικής Ιλιάδη βρίσκεται ο ίδιος ο πατέρας της, που ακόμη και τώρα διαχωρίζει τη θέση του. Κάποια στιγμή, όταν θα βγω, θα κρυφτεί ο καθένας με αυτά τα ψεύδι που δέχεται 4 μέρες στο σπίτι μου. Δεν ησυχάζει κανείς. Τώρα, η οικογένεια της Αγγελικής Ιλιάδη είναι τα αδέρφια του Μπάμπη Λαζαρίδη. Ό,τι ανήκει σε αυτούς, ανήκει και στην ίδια. Ενωμένοι σαν μια γροθιά στηρίζουν την τραγουδίστρια, καθώς η επιθυμία του Μπάμπη ήταν να φροντίσουν το παιδί και την ίδια τη σύντροφό του. Στο στενό το παραθύρι που φωτίζει με κερί. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο αυτό. Συγκινητικό. Η μουσική ειδικά... Δόμνα Σαμίου. Μεγάλη φωνή.
Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα όμως δίνω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Σοφία Λαζαρίδη, είναι ξεκάθαρο ότι εκείνη έχει πάρει τα ενία. Είναι μπροστάρι, βγαίνει έξω, παίρνει πάνω και τις δηλώσεις και τα πάντα, εκπροσωπεί την οικογένεια. Και ουσιαστικά εκείνη άνοιξε το θέμα της περιουσίας. Και να το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι λίγο άχαρη θέση του δημοσιογράφου και των εκπομπών. Ο άνθρωπος δεν έχει φύγει εδώ και 3-4 μέρες και ασχολούμαστε με την περιουσία. Δεν το κάναμε εμείς. Το έκανε η αδερφή του κ. Λαζαρίδη, η Στέλλα Λαζαρίδη, την επόμενη μέρα κιόλας. Ναι, αλλά βέβαια δεν το έκανε με κακή πρόθεση η γυναίκα. Όχι, προσέχω, δεν το έκανε. Και μάλιστα την ώρα που, που τα έλεγε αυτά για την περιουσία, αν θυμάσαι, Στεφανέ μου, έκλαιγε κιόλας η γυναίκα. Είναι και αλήθεια. Έλεγε αυτό. Ότι δεν θα αφήσω κανέναν να λιλατήσει αυτά που απέκτησε με κόπο ο αδερφός μου και θα αφήσω κανένα λαμόγιο και είπε χαρακτηριστικά όπως το λένε και εκείνη στη γλώσσα. Να κάνει πλιάτσικο στο μαγαζί. Να κάνει πλιάτσικο στο μαγαζί και σε ό,τι είχε αποκτήσει ο αδερφός μου. Γιατί όπως βλέπουμε την περιουσία, αν εξαιρέσουμε αυτό το πολύ μεγάλο σπίτι, το αγρόκτημα που δείξαμε χθες εδώ αποκλειστικά στο Σταρ. Όλα τα άλλα είναι κάποια διαμερίσματα που ο καθένας θα μπορούσε να έχει, που δουλεύει τόσα χρόνια και έχει επιχειρήσει. Τώρα, τι θα γίνει με το μαγαζί. Τραπεζικοί λογαριασμοί δεν μπορεί να τους έχει ο καθένας. Τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε ας μην το ανοίγουμε. Ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να έχει στο εξωτερικό. Άρα, από τη στιγμή που θα ξέρουμε τα ποσά, δεν μιλάμε ότι μπορεί να τα αποκτήσει ο καθένας, ειδικά στην σημερινή εποχή. Τώρα, ποιο είναι στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη. Εκτός από την μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, είναι και ο στενός του φίλος, ο στενός συνεργάτης. Ακούει το όνομα Αντώνης, είναι ο άνθρωπος που ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι δίπλα με την Αγγελική Ηλιάδη και μπράβο στον άνθρωπο που τα έχει αφήσει όλα. Θα δούμε, φαίνεται και στα πλάνα αυτά λίγο μετά. Είναι όπου βρίσκονταν συνέχεια δίπλα της. Στηρίζει τη σύζυγο, γιατί ήταν σύζυγο. Βοηθούσε. Του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζονταν στενά, του ανθρώπου που αγάπησε τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Και έχει επίθεση ένα κώδικα τιμής και ο Αντώνης και φαίνεται ότι παρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Μπάμπης, εκείνος είναι δίπλα στην οικογένεια Λαζαρίδη. Λοιπόν, θέλω να δούμε τι έχει προκύψει μετά από την χθεσινή είδηση ότι και την Gray έχει ζητήσει να καταθέσει και η ίδια. Γιατί μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε χθες, πριν από κάποιο διάστημα χρονικό, είχε λάβει ένα μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν απειλητικό και έλεγε για το μέλλον του Μπάμπη. Πάμε να το δούμε, να το διαβάσουμε, το έχουμε σε κάρτα. Να δούμε λοιπόν το μήνυμα που φέρεται ότι έλαβε στο κινητό της τηλέφωνο. Πριν από περίπου 15 μέρες. Πριν από 15 μέρες. Ο Μπάμπης τελειώνει. Οι μέρες του είναι μετρημένες. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το απειλητικό μήνυμα το οποίο δέχτηκε η Katy Gray. Αυτό θα το έδωσε στον Μπάμπη. Πώς? Θα το έδωσε στον Μπάμπη, αμέσως θα το είπε. Σίγουρα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος του Μπάμπη του Λαζαρίδη, ο κ. Μπάμπης Λικούδης. Αν και χθες, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθησε να υπάρχει μια διάψευση του γεγονότος, έτσι, από άλλη πλευρά. Η ίδια η κυρία Gray, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, το διέψευσε. Έτσι, η ίδια το διέψευσε. Μετά από λίγο. Αφού το είπε, μετά από λίγο το διέψευσε. Δεν το έχει πει. Πάντως, σε δήλωσή της, δεν το έχει πει δημόσια. Ναι. Ο δικηγόρος της οικογένειας είναι ο μόνος. Επιμένει όμως. Μπράβο που ότι επιμένει. Έχει σταλεί αυτό το μήνυμα. Η ίδια το διαψεύδει και να πούμε για ποιο λόγο. Το πρώτο γεγονός ότι μπορεί να φοβάται. Παιδιά, είναι πολύ αναπτυγμένο το μήνυμα. Το δεύτερο, να σας πω κάτι. Θα ήθελε κανείς που θέλει να βγάλει από τη μέση του Μπάμπη Λαζαρίδη σε τέτοιο μήνυμα να τον προειδοποιήσει σε ενώ οικογενειακό του άνθρωπο, άνθρωπο της οικογένειάς του. Και γιατί έγινε, πώς έγινε αυτό, μόνο του πήγε το μήνυμα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει μήνυμα. Και αν υπάρχει μήνυμα, όπως σας ξαναλέω, θα δώσει μόνο κάποιος που θέλει να προστατεύσει τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Στέφανε, και αν το έστειλε και ενημέρωσε και την Gray και τον δικηγόρο και τον Μπάμπη Λαζαρίδη, γιατί δεν είδαμε ο ίδιος να λάβει κάποια μέτρα ασφαλείας. Ένας άνθρωπος επαγγελματίας, δολοφόνος, είτε είναι ο φυσικός, είτε είναι ο ηθικός αυτούργος, δεν νομίζω ότι θα έμπαινε σε αυτό το παιχνιδάκι του να στείλει ένα μηνυματάκι παιδικό τύπου ο Μπάμπης τελειώνει μέρες. Ότι μέρες είναι μετρημένες, το διαβάζω. Από την άλλη, αν όντως ισχύει αυτό το μήνυμα. Δεν μου φαίνεται άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να προστατεύσει κάποιον. Γιατί είναι αρκετά απειλητικό. Ο Μπάμπης τελειώνει τελεία. Είναι άγριο. Για να το στείλουν στην Gray. Το στείλανε για να προστατεύσουν μήπως την Αγγελική. Δεν έχει προστατευτική τάση όμως, Βρεσί Τζορτζέλα. Δηλαδή, εσύ ήθελες να προστατεύσεις κάποιον, θα έστελνες ένα τέτοιο μήνυμα. Θα έστελνες, πρόσεξε. Ναι. Θα έστελνες κάντε κάτι. Μπορεί. Θα έστελνες φύγετε στο εξωτερικό. Θα έστελνες κάτι άλλο. Δεν θα έστελνες αυτό το πράγμα. Μπορεί για να το στείλεις και την Gray, που και την Gray είναι από την οικογένεια της Αγγελικής. Δεν είναι από την οικογένεια του Μπάμπη. Αλλιώς θα το έστελνες στην αδελφή του Μπάμπη. Μήπως ήθελε να προστατέψουν την Αγγελική συγκεκριμένη που στείλανε το μήνυμα. Αυτό θα πρέπει να εξαρτηθεί βέβαια και από το αν υπάρχει πραγματικά και το μήνυμα αυτό. Πάντως είναι ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει τις αρχές. Το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις έρευνες που κάνουν. Όπως επίσης θα λάβουν πολύ προσεκτικά υπόψη και την συνέντευξη που είχε δώσει πριν από ένα χρόνο περίπου στον Στέφανο Χίο,
πριν από μερικούς μήνες. Πότε, 13 μήνες. Έτσι. Στον Στέφανο Χίο. Και στο οποίο μάλιστα, αν κάτσει κανείς και δει το διάλογο που τον δούμε και αμέσως τώρα, γίνεται και ένας διάλογος γύρω από τα πληρωμένα συμβόλαια και ένα τύπο αστιάκι, λες να πάω από αυτό κτλ. Είναι εξελίξεις μετά, θα σας πω. Είναι μια συνέντευξη, η οποία πραγματικά θα μελετηθεί και αυτή πολύ από τις αρχές. Πάμε να τα δούμε. Πρώτα, πριν ξεκινήσω το μαγαζί, όταν έφυγα την ανακοίνηση, γιατί από ό,τι βλέπεις έκανα μεγάλη ανακοίνηση, έτσι. Της έλεγα συνέχεια της Αγγελικής, κοίτα να δεις ότι φέτος πάλι κάποια προβλήματα θα έχουμε. Θα μας βγαίνουν πάλι προβλήματα, το έλεγα. Γιατί κάθε χρόνο που είναι η Αγγελική εδώ έχουμε προβλήματα. Υπάρχει μια διάχυτη σεναριολογία που λέει ότι σε έχουν βάλει στο μάτι. Δεν είναι προφυλάξεις. Λαμβάνω τα μέτρα μου και από αυτή την εβδομάδα παλεύω πιο έντονα. Γιατί πιο έντονα? Γιατί... Σου έχουν πει ψηλή στα αυτιά. Ναι, γιατί νιώθω ότι κινδυνεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Στέφανο τον Χίο. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Και μόλις επιστρέψουμε τις διαφημίσεις, Άννα, θα μας βοηθήσεις να κάνουμε και αυτή την αποκάλυψη που είπες και εσύ, η οποία... Αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει τα δεδομένα, έτσι. Mm-hmm. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε και πάλι και να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα υπέροχα σας λόγια, για τις θερμές ευχές που μας δίνετε και για την αγάπη που μας εκφράζετε. Να είσαστε καλά και από εμάς ό,τι επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας και τον Δημήτρη τον Γαλανίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη μου. Έχουμε και την Άννα Τριβαθινού, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξη. Θα τη δούμε σε λίγο για την μεγάλη αποκάλυψη αυτή που είπαμε, Άννα μου, ότι θα γίνει σε λίγο και θα φέρει έτσι κάποιες ανατροπές και αλλαγές στα μέχρι τώρα δεδομένα. Ακριβώς. Και επειδή εμπλέκεται σε αυτή την αποκάλυψη και η Πόπη Μαλιωτάκη, να σας πούμε ότι η κυρία Μαλιωτάκη σήμερα θα κάνει τρισάγιο ξεχωριστό για τη μνήμη του Μπάμπη. Στην Παναγία Φανερωμένη της Σαλαμίνας. Εμείς βρήκαμε την Πόπη τη Μαλιωτάκη, μας μίλησε, μας είπε πολλά. Θέλω να πάμε να την ακούσουμε και στη συνέχεια με την βοήθεια και της Άννας θα κάνουμε την αποκάλυψη. Αυτό το νέο στοιχείο θα σας δημοσιοποιήσουμε, το οποίο έρχεται και αυτό στο φως της δημοσιότητας. Θρυνεί και εκείνη η γυναίκα και εγώ θρυνώ. Μαζί θρυνούσαμε. Και δυο μαζί, ενός άντρα που αγαπήσαμε. Εσύ πίστευες ότι ήταν μέσα από πού? Στο αυτοκίνητο πίστευες ότι ήταν μέσα? Ήξερες ότι ήταν μέσα? Όχι, δεν ήξερα ότι ήταν μέσα, αλλά και που την είδα τα συλληπιτήριά μου και σε αυτή τη γυναίκα. Εσύ, Πόπη μου, θα μας περιγράψεις λίγο τα συναισθήματα και πώς ένιωσες? Συλληπιτήριά μου, παιδιά, και σε αυτή τη γυναίκα. Μία ερώτηση, Παναγιώτη. Για το τρίτο παιδί θέλω να ρωτήσω κάτι να φύγει. Ένα λεπτό. Όχι, τώρα που πηγαίνεις, στο γιατρό. Στο γιατρό θα πάω εγώ ραντεβού, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ ποτέ μου δεν θα σε ξεπεράσω κι εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσω. Για την Πόπη Μαλιωτάκη έχει σταματήσει ο χρόνος ξημερώματα Σαββάτου, όταν έμαθε ότι ο πρώην σύζυγός της δεν είναι πια στη ζωή. Δεν είμαι καθόλου καλά, παιδιά. Πού μιλήσατε καθόλου σήμερα? Δεν υποθυμίζω, κρυώνω, δεν ξέρω τι να πω στο παιδί. Περιμένει το παιδί στο σπίτι, το πατέρα του απόψε ήταν να το πάρει. Περιμένει το παιδί μου, πάνω είναι. Δεν μπορεί να κρατήσει τον πόνο και τη θλίψη της για τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Κλεισμένη στο σπίτι της, παίρνει ηρεμιστικά φάρμακα, φαίνεται να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμη το κακό που της έχει συμβεί. Ελπίζοντας πως ζει έναν εφιάλτη που θα τελειώσει, η Πόπη Μαλιωτάκη έχει ρίξει όλο της το βάρος στο μονάκριβο γιο της, που είχε αποκτήσει με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Αυτό φαίνεται πως λέει και η ίδια στο φιλικό της περιβάλλον που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της είδησης στο πλευρό της. Θρυνώ το χαμό του άντρα μου και πατέρα του παιδιού μου. Επιφυλάσσομαι των νόμιμων δικαιωμάτων μου απέναντι σε οτιδήποτε. Ήμουν, είμαι και θα είμαι η νόμιμη σύζυγος του Μπάμπη Λαζαρίδη. Δεν έκανα ούτε εγώ ούτε ο Μπάμπης ποτέ καμία αγωγή για να πάρουμε διαζύγιο. Οι λογαριασμοί του, η αλληλογραφία του, τα πάντα έρχονται σπίτι μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήθελε να με χωρίσει. Δεν ήθελε να πάψει να είναι η οικογένειά μου. Απλά συζούσε με κάποια άλλη. Έχω στα χέρια μου πολύ δυνατά χαρτιά που μόλις αποκαλύψω δεν θα μπορεί κανείς ποτέ να ξαναμιλήσει. Χαρτιά που λύνουν τα πάντα και βάζουν τα πάντα στη θέση τους. Δεν ξέρει τίποτα, Βασίλης.
Σήκω πάμε, ο Βασίλης περιμένει. Το γιο σου εδώ. Δεν έχεις πει τίποτα. Δεν μπορώ να σταθώ. Έχω πει δύο ηρωιστικά. Που σ' αγάπησα τόσο. Η Πόπη Μαλλιωτάκη, αν και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την Αγγελική Ηλιάδη, αισθάνεται πως είναι η νόμιμη σύζυγος του Μπάμπη Λαζαρίδη, ακόμη και όταν η σχέση τους αποτελούσε πια παρελθόν. Μάλιστα, αυτό φαίνεται και από δηλώσεις της στο φιλικό της περιβάλλον. Όταν η κυρία Ηλιάδη βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα χαριτολογώντας: «Άντε να σου στείλω τώρα και την αγωγή διαζυγίου για να μπορέσετε να παντρευτείτε». Και εκείνος εξοργίστηκε. «Ποτέ και με τίποτα δεν θα πάρω διαζύγιο», μου είπε ο Μπάμπης. «Εγώ μόνο ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Κάθε δήλωση που βγαίνει και κάνει ο κάθε ένας με πληγώνει αφάνταστα και με στεναχωρεί. Γιατί εγώ ξέρω όλη την αλήθεια». Η πρώην σύζυγος του Μπάμπη Λαζαρίδη φαίνεται πως είχε άριστη σχέση μαζί του, ενώ δεν έλειπαν και οι συχνές τηλεφωνικές επαφές για τον καρπό του έρωτά τους. Ενός έρωτα που ο Μπάμπης Λαζαρίδης βρήκε στο πρόσωπο της Αγγελικής Ηλιάδη. Δεν έπαψε ποτέ όμως να ενδιαφέρεται για την πρώτη του οικογένεια που είχε με την Πόπη Μαλλιωτάκη. Αν και έχουν περάσει χρόνια, η Πόπη Μαλλιωτάκη δεν ξεχνά τον πατέρα του παιδιού της, αφήνοντας μάλιστα αιχμές προς όλες τις κατευθύνσεις για τη σχέση τους. Όπως η ίδια φέρεται να λέει προς το περιβάλλον της: «Συνέχεια μετακόμιζαν. Άλλαξαν μέσα σε ένα χρόνο τόσα σπίτια. Τι να πω για το τελευταίο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να κάθονταν εκεί και μετά πάλι να άλλαζαν. Με τον Μπάμπη είχα πάντα τις καλύτερες σχέσεις. Κάθε μέρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, 2 και 3 φορές κάποιες μέρες. Έπαιρνε το παιδί μας κάθε Παρασκευή και μου το έφερνε την Κυριακή το απόγευμα. Είχε τρελή αδυναμία στο γιο μας. Ήταν τα πάντα για εκείνον. Και εμένα με αγαπούσε και με φρόντιζε. Ήταν πάντα στο πλευρό μου. Πάντα. Ουδέποτε δεν μου ζήτησε διαζύγιο. Ποτέ. Καταλαβαίνω τον πόνο όσων ανθρώπων αγάπησε ο Μπάμπης. Και κυρίως εκείνο που με στεναχωρεί είναι το παιδί μου, αλλά και το άλλο παιδί του Μπάμπη. Έχω μια αγκαλιά και για εκείνο». Μετά το θάνατο του Μπάμπη Λαζαρίδη, φαίνεται πως ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάμεσα σε δύο γυναίκες που μέχρι πρόσφατα μόνο αντιδικίες είχαν. Η πρώην σύντροφος του Λαζαρίδη φαίνεται πως έχει να πει μια καλή κουβέντα σε μια γυναίκα που πενθεί όσο η ίδια, έστω και αν αυτή έχει τον τίτλο της συζύγου. Λοιπόν, όλα αυτά που διαβάσαμε και είπε η κυρία Μαλλιωτάκη έγινε σε τηλεφωνική συνέντευξη που είχε χθες το βράδυ μαζί της ο αρχισυντάκτης μας, ο Θέμης Ομάλης. Mm-hmm. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε και μας άνοιξε την καρδιά της και μας είπε πράγματα. Γιατί όπως είπε και εκείνη, όλες αυτές οι δηλώσεις που βγαίνουν και γίνονται από τον οποιοδήποτε την πληγώνουν αφάνταστα. Και είναι λογικό από τη στιγμή που σεβόμαστε το γεγονός ότι νόμιμα τουλάχιστον ήταν η σύζυγος του Μπάμπη του Λαζαρίδη, εμείς σεβόμαστε το δικαίωμά της να θέλει να πει και να μεταφέρει προς τα έξω κάποια πράγματα και την ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστεύτηκε. Και είναι αυτό λοιπόν, που είπε Λεωνόρα τώρα. Ότι έχει πληγωθεί, αλλά ωστόσο κρατά στα χέρια της κάποια δυνατά χαρτιά που όταν θα έρθει η ώρα θα τα δείξει και θα φανεί και η αλήθεια. Τι σύμφωνα πάντα με την Πόπη Μαλλιωτάκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για ένα νέο στοιχείο βόμβα σχετικά στην υπόθεση τώρα, για την υπόθεση του Μπάμπη Λαζαρίδη, σχετικά με την περιουσία του και για το ποιος δικαιούται και τι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Μπάμπης Λαζαρίδης είχε κάνει ένα πληρεξούσιο, στο οποίο όριζε ως γενική διαχειρίστρια της περιουσίας του, κινητής και ακινητής, την Πόπη Μαλλιωτάκη. Mm-hmm. Αυτό το πληρεξούσιο συντάχθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια και ο Μπάμπης Λαζαρίδης και η Πόπη Μαλλιωτάκη είχαν επισκεφτεί συμβολαιογράφο και εκεί ήταν επιθυμία του ιδίου να γίνει αυτό το πληρεξούσιο, στο οποίο λοιπόν μέσα ο ίδιος όριζε ως γενική διαχειρίστρια της περιουσίας του την Πόπη Μαλλιωτάκη. Λοιπόν, αυτό που μόλις τώρα μας λες σημαίνει ότι επισήμως αν ισχύει το πληρεξούσιο αυτό, είναι διαχειρίστρια η Πόπη Μαλλιωτάκη, ναι, για να καταλάβω. Βεβαίως, ότι διαχειρίστρια όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι η Πόπη Μαλλιωτάκη. Ωραία, εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το χαρτί. Το οποίο δεν άλλαξε, Άννα μου. Ορίστε. Με το χρονικό διάστημα το οποίο μετά μπορεί να κάνει διαθήκη ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Δεν υπάρχει διαθήκη. Άρα δεν υπάρχει διαθήκη. Αυτό νομίζω δεν το είπε υπάρχει. Και ο κ. Λικούδης. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Θεσσαλονίκη. Να πάει να γράψει, α πούμε, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Είναι απίστευτο. Άλλο το διαχειρίστρια και άλλο ο άνθρωπος ο οποίος είναι μοναδικός κληρονόμος. Άλλο το ο διαχειριστής όμως δεν έχει δικαίωμα και στην... Σημαίνει ότι μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά... Πώς να το πω, στο μοίρασμα της περιουσίας, όχι. Όχι, και το πληρεξούσιο ήθελα να ρωτήσω, έχει ισχύει όλα αυτά τα χρόνια? Έχει ισχύει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρω ότι τα πληρεξούσια
έχουν ημερομηνία εντός εισαγωγικών λήξης. Δεν ξέρω πώς λέγεται νομικά αυτό. Ελεονόρα, αλλά ξέρω ότι πρέπει να ανανεωθεί ένα πλήρεξούσιο για να ισχύει και την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ισχύει το πλήρεξούσιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μετά από αυτή την κίνηση, όπου και οι δύο εμφανίστηκαν στο συμβολιογράφο, μετά από επιθυμία του Μπάμπη Λαζαρίδη να είναι εκεί και η Πόπη Μαλιωτάκη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει διαθήκη. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει και ο δικηγόρος της Αγγελικής Ιλιάδη, ο κ. Λικούδης. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Πριν 3 χρόνια που έγινε το πληρεξούσιο αυτό, δεν είχε ξεκινήσει το διαζύγιο που είχε βάλει μπρος ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Ποτέ δεν ξεκίνησε διαζύγιο, γιατί παιδιά δεν έχει κατατεθεί αγωγή διαζυγίου. Το είπε και τώρα στην τηλεφωνική που είχε και χθες στο Θέμη, ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ, λέει. Γι' αυτό η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι ήταν, είναι και θα είναι η νόμιμη σύζυγος του Μπάμπη Λαζαρίδη. Αν αποκτηθεί μετά από 1 χρόνο από το πληρεξούσιο ένα, δεν ξέρω εγώ τι, ένα σπίτι, ένα οικόπεδο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους τώρα μέσα στο πληρεξούσιο. Αν λοιπόν υπάρχει αυτό το χαρτί, όντως και είναι σε ισχύ, που οι πληροφορίες μας λένε ότι και υπάρχει και είναι σε ισχύ, δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους που αναφέρονται μέσα. Αυτό όμως ότι η ίδια ορίζει γενική διαχειρίστρια την Πόπη Μαλιωτάκη. Η κυρία Γκρέι δεν είπε όμως ότι το διαζύγιο θα έβγαινε σε λίγους μήνες και ότι θα αυτό υπάρχει μια ακούσει σε 3 μήνες περίπου. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οπωσδήποτε κάποια πράγματα. Υπάρχουν όμως, ξέρεις, υπάρχει ο λόγος και υπάρχει ο αντίλογος. Πάντως από την πλευρά. Δυσκολεύεται και το δικό μας το έργο. Υπάρχει ενώνα και το εξής. Μια πληροφορία η οποία θα συζητηθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Και όλοι... θα εξεταστεί προσεκτικά, Στέφανε. Ναι, να σου πω κάτι καινούριο. Ό,τι χρήματα είχε σε ρευστό ο Μπάμπης Λαζαρίδης, τα έχει γράψει όλα στην Αγγελική Ιλιάδη και αυτό για ένα λόγο. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης είναι επιχειρηματίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι επιχειρηματίες από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να μην πάει κάτι καλά με τη δουλειά τους και να πρέπει να λογοδοτήσουν στο κράτος ή σε οφειλέτες. Άρα λοιπόν, ένας σύγχρονος επιχειρηματίας όπως ο Μπάμπης Λαζαρίδης, τουλάχιστον αυτά που είχε ως χρήματα ρευστό δηλαδή, τα έχει γράψει στην Αγγελική Ιλιάδη και γι' αυτό το νέο διαμέρισμα στο οποίο θα πήγαιναν να μείνουν σε λίγες ημέρες, είναι και αυτό γραμμένο στο όνομα της Αγγελικής Ιλιάδης. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ελεονόρα μου, κάτι τελευταίο. Μπορεί ο Μπάμπης Λαζαρίδης να ήθελε λοιπόν να τακτοποιήσει και την Αγγελική Ιλιάδη και το παιδί τους και από την άλλη μεριά να ορίσει και ως γενική διαχειρίστρια της περιουσίας του την Πόπη Μαλιωτάκη. Δηλαδή, ίσως ήθελε να τα μοιράσει. Άκου, Ανά μου, επειδή αυτό είναι πραγματικά ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως, και λέμε ενδεχομένως γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει και βρίσκεται σε ισχύ μάλλον το πληρεξούσιο αυτό, θα το εξετάσουν οι δικηγόροι και θα δουν τελικά αν υπάρχει αναπροσαρμογή των δεδομένων και τι μελιγενέστε στη συνέχεια τώρα για το είναι η πληροφορία που έχουμε και βέβαια θα εξεταστεί, Ελεονόρα. Εμείς είναι μια πληροφορία που την έχουμε, τη δίνουμε, την μεταφέρουμε και στον κόσμο που ενδιαφέρεται γύρω από αυτήν την υπόθεση. Από εκεί και έπειτα όμως καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αναλάβουν τώρα ρόλο οι δικηγόροι, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα σαφώς από όλους μας τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς θέλω να πάμε τώρα κάπου αλλού. Θέλω να πάμε να δούμε μια φοβερή εξομολόγηση που έχει κάνει η Πόπη Μαλιωτάκη, στην οποία περιγράφει πώς γνωρίστηκε με τον Μπάμπη, πώς ερωτεύτηκαν, πώς και γιατί χώρισαν. Και βέβαια αναφέρεται και στο θέμα του διαζυγίου, όπου εκεί πραγματικά λέγεται κάτι το συγκλονιστικό. Πάμε να το δούμε μαζί. Ο έρωτος ο μεγάλος συνεχίζεται. Και κανονικά. Κάποια στιγμή υπάρχουν κάποια σύννεφα στη σχέση σας με τον Μπάμπη. Σύννεφα σε όλα τα ζευγάρια, Γιάννη, υπάρχουνε. Όλοι τσακώνονται, όλοι ξαναγαπιόνται μετά. Καταρχήν, εγώ είχα πάρα πολύ υπομονή γιατί τον καταλάβαινα πολύ, έκανε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Επειδή ήμουν και εγώ γυναίκα της ίδιας δουλειάς, τον καταλάβαινα περισσότερο από την κάθε μία. Και πάνω απ' όλα, γνώριζες, Πόπη, τι πειρασμοί υπάρχουν σε μια τέτοια δουλειά. Γνώριζα. Και σε έναν τόσο νέο άντρα, όπως είναι ο Πάπης, έτσι. Ένα, είναι και μικρός. Λοιπόν, έκανα πάντα όμως υποχωρήσεις. Αυτόν αγαπούσα και έπρεπε, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήθελες να το κάνεις. Ήθελα να κάνω λίγο υπομονή, μήπως διορθωθούν κάποια πράγματα. Και βλέπεις ότι όσο δίνεις ευκαιρίες, η κατάσταση χειροτερεύει. Το 2004, λοιπόν, έχασα το αυτοκίνητό μου κάποια στιγμή και λέω... Τι εννοείς το έχασες? Έχασα το αυτοκίνητό, δεν το έβρισκα. Ναι. Του λέω του σύζυγου, του λέω, έχεις πάρει στο... Πού είναι το σμαρτάκι μου? Μου λέει, το έχω πάρει, μου λέει, το έχω πάει πίσω από εκεί που το πήραμε. Του λέω, γιατί? Μου λέει, για να σου πάρω κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Χωρίς να σου το πει. Χωρίς να μου το πει. Έκπληξη. Το βράδυ όμως, με ειδοποιούν από το μαγαζί και μου λένε, Ελένα, δεις το αυτοκίνητό σου, ποιος το οδηγάει? Εγώ τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν το πρωί εγώ στο μαγαζί, κοιτάω και βλέπω την κυρία Ηλιάδη
και οδηγούσα το δικό μου το αυτοκίνητο. Έφυγε η κυρία με το δικό μου το αυτοκίνητο. Α, εσύ παρακολουθούσες. Ναι, είδα ότι πήρε το δικό μου το αυτοκίνητο και βλέπω το σύζυγο πίσω. Και βλέπω ότι είχαν έρθει προς τα εδώ κάτω, προς τη παραλιακά, σε κάποιο ξενοδοχείο. Εκεί κατάλαβα τα πάντα. Καταρχήν πληγώθηκα τόσο πολύ, πόνεσα τόσο πολύ, που ήρθα εδώ πέρα και δεν ήξερα τι έκανα. Πήρα το παιδί και σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι. Το παιδί ήταν πολύ μικρό, πόσο ήταν? Το 2004, αφού 4 χρόνια τότε που είχα φύγει, ήταν γύρω στις 30 του Ιανουαρίου το 2004 και η σχέση τους είχε βγει στις 4 του Φεβρουαρίου. Μετά από 4 μέρες δηλαδή, τα έβλεπα στην τηλεόραση. Του είχα πει έλα να μιλήσουμε, μίλησέ μου στα ίσια, αν θέλεις να χωρίσουμε κανένα πρόβλημα, εσύ θα τραβήξεις το δρόμο σου και εγώ το δικό μου, κανένας δεν θα χαθεί από τους δυο μας και δεν ήρθε ποτέ να μου μιλήσει. Αφού εκείνη δούλευε μέσα στο μαγαζί. Εγώ έφυγα από το σπίτι, έπρεπε να μου αποδείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν σκέφτηκες δηλαδή να μείνεις στο σπίτι σου. Να έρθω εγώ ξαναπίσω και να συνεχίσει αυτό στη ζωή του με τη γυναίκα αυτή. Μήπως ερχόσουν να πίσω και. Ήταν χειρότερα για μένα. Για εκείνον δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό όλα καλά. Θα ήθελα να το έχει δει πόρτο. Αλλά για μένα όμως δεν ήταν πολύ εύκολο να γυρίσω. Είναι και θέμα γοήτρου κάποια πράγματα. Εκείνο το διάστημα δεν μου έλεγε να τα βρούμε, όμως δεν εφάρμοζε τίποτα από αυτά που έλεγε. Κάναμε κάποιες συζητήσεις. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ήταν δύσκολη η θέση του, πιστεύω. Ο κύριος Μπάμπης Λασαρίνης παραδέχτηκε ποτέ ανοιχτά τη σχέση του με την κυρία Ηλιάδη? Εσύ άκουσες ποτέ να την παραδεχτεί? Αφού και σήμερα που μιλάμε, ούτε σε μένα δεν την έχει παραδεχτεί. Ούτε στη μητέρα του, ούτε στον πατέρα του, ούτε στα αδέλφια του, ούτε στο παιδί του, ούτε σε κανέναν. Θέλω να σου πω ότι μου είχε ζητήσει 2-3 φορές να ξαναπανασυνδεθούμε. Κάτι που δεν έχει οριστικοποιηθεί ποτέ. Είναι όλα υποσυζήτηση. Έχουν βρεθεί άνθρωποι και μου έχουν μιλήσει, κάποιοι κοινοί μας φίλοι από παλιά. Γιατί τους είχε μιλήσει ο Μπάμπης να μου μιλήσουνε. Είχε κατέβει η μητέρα του με τον μπαμπά του για να μας τα ξαναβρούνε. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μου έχει βάλει κάποια τραγούδια και με έχει συγκινήσει. Συγκινητικά. Στο τηλέφωνο? Σου τηλεφωνεί δηλαδή κάποια βραδιά? Ναι. Και έχει κλάψει και έχω κλάψει. Καταλαβαίνω πολλές φορές την απόγνωσή του. Τι σου λέει όταν σου τηλεφωνεί? Τι μου τη λέει και τι δεν μου λέει. Μου έχει πει πολλές φορές και να τα ξαναβρούμε. Μου έχει δώσει περιθώριο να το σκεφτώ. Ποιες είναι για σένα οι πιο βασικές ερωτήσεις που έχεις κάνει και ποτέ δεν έχεις λάβει απάντηση και σήμερα? Ακόμα θα ήθελες να έχεις μια απάντηση ξεκάθαρη? Τον έχω ρωτήσει πολλές φορές γιατί όλα αυτά. Ποιος ήταν ο λόγος, γιατί θέλω να σου πω ότι εγώ δεν του είχα δώσει ποτέ δικαίωμα για να κάνει κάτι τέτοιο και δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση. Του λέω, ξέρεις κάτι, θέλω να μου μιλήσεις, θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια, τι συμβαίνει και αν θέλεις να φτιάξεις τη ζωή σου, όχι με αυτή τη γυναίκα. Μπορώ να σου πω ότι εντάξει και αυτή η γυναίκα δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει μαζί της αυτή τη στιγμή. Αν θέλεις του λέω να φτιάξεις τη ζωή σου με την κυρία, δώσ' μου το διαζύγιο μου. Θα τραβήξεις και εσύ το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Να φτιάξω εγώ τη δικιά μου τη ζωή. Και ξέρεις τι απαντάει και μου γυρνάει και μου λέει. Μόνο πεθαμένος θα το πάρεις το διαζύγιο. Δεν μου το δίνει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Είναι αυτό που διαβάσαμε και στις κάρτες πριν, έτσι, από αυτά που είπε η Πόπ Μαλιωτάκη, ότι δεν έχει γίνει αγωγή διαζυγίου. Είδαμε λοιπόν, το είπε τώρα και στη συνέντευξή της. Ναι, αλλά πώς ξέρουμε εμείς ότι το διαζύγιο βγαίνει σε 3 μήνες και ότι το καλοκαίρι. Έχει ακουστεί αυτό. Θα παντρευόταν η κυρία Γκρέι, το ξέρουμε.
Πάντως να σας πω και σε τι αυτό. Τι λόγο είχε ο Μπάμπης στον Υπάρχει Αζήγιο, να σας πω κάτι τώρα για να μιλάμε και με γεγονότα. Mm-hmm. Ναι, μπορεί. Κάποτε να ερωτεύτηκε σπόδρα την κυρία Μελιωτάκη ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης. Και πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Ήταν μαζί της και 18 χρόνια, αν δεν 18. Κάνω λάθος. Και απέκτησαν μαζί και ένα παιδί. Ναι, μιλάμε για μια τεράστια σχέση και ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Αλλά με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να μην πω αυτό που έχω ζήσει και αυτό που έχω δει με τον Μπάμπη τον Λαζαρίδη και την Αγγελική την Ηλιάδη. Δεν μπορώ δηλαδή να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε βρει στο πρόσωπο της Αγγελικής τη γυναίκα της ζωής του. Μπορεί και να είναι στο πρόσωπο του τον άντρα της ζωής του. Λογικά, από την εμπειρία μου, συνήθως τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και μετά δεν παίρνουν για κάποιους άγνωστους λόγους διαζύγιο. Είναι θέματα περιουσιακά, θέματα οικονομικά. Θέματα εκβιασμών. Ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης ανδρώθηκε επαγγελματικά, αν θέλετε, στο διάστημα που ήταν με την Πόπη τη Μαλιωτάκη και ποτέ δεν μπορούμε εμείς να μάθουμε τι πεζόταν ανάμεσά τους. Mm-hmm. Και περάσανε. Λοιπόν, ναι, όχι, Τατιάνα μου. Ναι, ναι. Να πούμε ότι περάσανε και πάρα πολλά στη Γερμανία μαζί. Ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης δεν μπορούσε να τα ξεχάσει αυτά. Mm-hmm. Γιατί η Πόπη τη Μαλιωτάκη. Και όταν περνά με μια γυναίκα πολλά πράγματα, σου μένει η αγάπη. Μπορεί να γνωρίσει μια νέα γυναίκα πιο νέα. Και αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι παλιές φωτογραφίες που έχουν Μαλιωτάκη έμοιαζε πάρα πολύ την Αγγελική Λιάδη. Ναι, μοιάζουν. Πάρα μα πάρα πολύ. Μοιάζουν, πάρα πολύ. Δεν μπορεί να τα ξεχάσει αυτά τα χρόνια που έχει περάσει με μια γυναίκα. Όσο ήταν 14 εγώ, χρόνια. Εγώ, παιδιά, να σα πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση που. Θα το πω τώρα, εντάξει. Μπορεί να ξεκατηνιαστώ τώρα αυτή τη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση που είδαμε τη συνέντευξη τη Πόπη Μαλιωτάκη που λέει ναι και με άφησε για την Αγγελική Ηλιάδη και αυτά. Δεν το ήξερε η κυρία Μαλιωτάκη που είναι τόσο έξυπνη γυναίκα που για την κυρία Μαλιωτάκη άφησε μια άλλη γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Άννα Τριβαθινού για να μας πεις αν έχεις επικοινωνήσει με νομικούς για λοιπόν, να μας πεις τι γίνεται τελικά με το πληρεξούσιο. Βεβαίως, Ελεονόρα μου, συμβουλευτήκαμε νομικούς σχετικά λοιπόν με τα πληρεξούσια και το πόσο έχουν ισχύ. Λοιπόν, ένα πληρεξούσιο έχει ισχύ αφού όλα τα μέλη τα οποία έχουν υπογράψει το συγκεκριμένο χαρτί βρίσκονται στη ζωή. Από τη στιγμή που ένα από τα μέλη που έχει υπογράψει φύγει από τη ζωή, τότε λοιπόν πάβει να έχει ισχύ. Άρα, οπότε, δεν ισχύει το πληρεξούσιο. Λοιπόν, οπότε λοιπόν τώρα περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει από εδώ και πέρα η Πόπη Μαλιωτάκη από τη στιγμή που είδε ότι έχει στα χέρια της δυνατά χαρτιά. Για παράδειγμα, και οι πληροφορίες μας λένε και αυτό το χαρτί. Ενδεχομένως η Πόπη όμως δεν γνώριζε αυτή την νομική, πώς να την πω, δικλίδα, όρο, νόμο, δεν αυτό ξέρω. Αυτό το συγκεκριμένο όρο που χρειάζεται λοιπόν για να έχει ισχύ ένα πληρεξούσιο. Θέλει τα πληρεξούσια να μην ισχύουν σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη που έχει επικυρώσει φύγει και από έχει τη ζωή. Δημιουργήσει αυτό το πληρεξούσιο, φύγει από τη ζωή. Άρα ουσιαστικά νομικά δεν ισχύει αυτό το πληρεξούσιο. Ναι, από τη μία αυτό, ωραία, συμφωνούμε. Από την άλλη όμως η Αγγελική Λιάδη με δήλωσή της χθες λοιπόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει ούτε εκείνη ούτε το παιδί της δεκάρα τσακιστή. Είναι οριστική και αμετάκλητη, Στέφανε. Ακριβώς από αυτό να τονίσουμε όμως από ότι. Την περιοχή του Μπάμπη Λαζαρίδη, η οποία δεν βρίσκεται στο όνομα κάποιου. Mm-hmm. Να αφήσουμε για λίγο το θέμα της περιουσίας και να περάσουμε να δούμε τι δήλωσε στην Άννα Δρούζα, στην εκπομπή «Μπορώ», η Πόπη Μαλιωτάκη, η οποία βγήκε, μίλησε και πραγματικά ακουγόταν συντετριμένη. Την κυρία Νατάσα ήθελα να την ευχαριστήσω τη Βασιλείο μου και τον, εντάξει, Πόπη, τον άντρα της, τον κύριο Δημήτρη που με βοηθήσανε και το είπα του Βασιλάκη. Το καθήκον μας κάναμε, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς. Ναι, είναι πραγματικά καθήκον. Εκείνη τη στιγμή που με βάλανε να το πω, δεν ήθελα την ίδια μου τη ζωή. Ναι. Θέλεις λίγο να τα αφήσει να μιλήσεις μαζί της και μετά θα μιλήσω κι εγώ. Πόπη, έχουμε μιλήσει, καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάς, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Πώς νιώθεις τώρα, τι συμβαίνει, είναι 2 μέρες έχουν περάσει μετά την κηδεία, πώς αισθάνεσαι? Ή να τα θέσαι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ δημόσια. Ευχαριστώ και εσένα και το σύζυγό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Για πες μας έτσι λίγο. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μάγδα που ήταν μαζί μας. Δημόσια και το άλλο το παιδί. Πόπη μου, καταρχήν, πώς είσαι αυτές τις 2 μέρες, από χθες μέχρι σήμερα, σιγά σιγά, συνέρχεσαι, βρίσκεις τα κουράγια σου? Εγώ είμαι νεκρή ζωντανή. Είμαι με ηρεμιστικά, τώρα έχω συνέντευξη, δεν πήρα σήμερα ηρεμιστικό, πάω στον γιατρό να μου κάνει μία ένεση. Και είμαι με το διευθυντή από τις Μούσες, φίλο μου επίσης δίκτυο και εμένα και τον Μπάμπη του Λαζαρίδη. Είναι μαζί μου, μαζί μεγαλώσαμε όλοι μαζί, οικογένεια ήμασταν. Ναι. Και είναι μαζί μου και με πάνε στον γιατρό. Ναι. Γιατί στον γιατρό? Γιατί δεν νιώθω καλά, δεν στέκομαι στα πόδια μου. Έχω να φάω πολλές μέρες και δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά στην υγεία μου. Έχει εξαντληθεί. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι, από τα πολλά χάπια.
Να σου πω, Βόμπι μου, είναι αρκετά τα ερωτήματα. Καταρχήν, έχεις κατορθώσει έτσι να σκεφτείς μόνη σου από εδώ και πέρα πώς θα οργανώσεις τη ζωή σου, όλο αυτό το μοιραίο γεγονός, τι μπορεί να σημαίνει για σένα, τι θα αλλάξει για σας, πώς τελικά με το παιδάκι σου έχεις καταφέρει να μιλήσεις. Πες μας. Έχει σταματήσει ο χρόνος και δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Θρηνώ το Μπάμπι, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, τον εθρηνώ και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από τον Μπάμπι. Αύριο θα του κάνω και το τρισάγιο. Τι εννοείς αύριο θα του κάνεις το τρισάγιο? Δεν άκουσα. Τι εννοείς θα του κάνεις αύριο το τρισάγιο? Είναι τα τρίμερα αύριο. Ναι, εσύ μόνη σου είναι μια πρωτοβουλία δική σου. Που... Δικιά μου. Δεν μπορώ να ανέβω πάλι στην καβάλα. Δεν έχω αντοχές. Δεν πάω καλά στην υγεία μου. Ναι. Εδώ θα τα κάνω, εδώ στην Αθήνα. Πόπι, παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια που ουσιαστικά έτσι είχατε χωρίσει από τη στέγη την κοινή, παρόλα αυτά αντιλαμβάνεσαι τώρα με το χαμό αυτού του ανθρώπου πόσο ακόμη είχε έντονα συναισθήματα για εκείνον? Ναι, ποτέ δεν έπαψα να τον αγαπάω. Το ήξερε, του το έχεις πει, είχες... Πολλές φορές το ξέρει, το αντιλαμβανόταν, το διατυμπάνιζα. Κρυφό ήταν αυτό, έβλεπε και στην τηλεόραση και παντού. Το βλέπε. Ήταν ένας άντρας που στην ουσία δεν ήθελες να έχει φύγει από τη ζωή σου. Τι? Είναι ένας άντρας, λέω, που δεν ήθελες να έχει φύγει από τη ζωή σου. Μα δεν έχει φύγει, δεν έφυγε ποτέ. Δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μου, αφού έχω με το παιδί μου. Πώς να φύγει? Του εξέφραζες την αγάπη σου και εκείνος πώς τη δεχότανε, Πόπη? Και στο νεκροταμείο που πήγα, του είπα ότι τον αγαπάω. Εκείνος... Και την ώρα που έφευγε, που τον έβαζαν στο λάκκο, που το φώναζα. Φώναζε και ήταν πίσω ο γιος μας. Τι είπες, δεν σ' ακούσαμε? Και την ώρα που τον έβαζανε τον κατεβάζανε στο λάκκο, του το φώναζα. Ήταν πίσω και ο γιος μου και τ' άκουγε, ο γιος μας. Έχεις μιλήσει, Πόπη, με το παιδί? Εκεί που το έχω τώρα δεν είναι σε φιλικό. Στο σκόρις μου το σπίτι δεν έχω μιλήσει. Το βλέπω το παιδί, αλλά δεν είμαι θέση να με βλέπει αυτό. Έτσι όπως είμαι. Αυτό που συνέβη και είδαμε σε πολλές άλλες εκπομπές που έχουν προηγηθεί σήμερα, να έχει προκύψει η είδηση ενός παιδιού που ήταν εκτός γάμου, πριν από το δικό σας γάμο. Το έχει αναλάβει. Το γνώριζε εσύ αυτό? Το έχει αναλάβει ο δικηγόρος μου αυτό, το έμαθα. Ναι. Ο κύριος Αγαπινός, ναι. Ο Νίκος. Τι έχει αναλάβει, δηλαδή υπάρχει κάτι? Αυτό εδώ πέρα που γίνεται από το πρωί, αλλά τα κανάλια το έχει αναλάβει, ναι. Και θα στείλει μια επιστολή σε όλα τα κανάλια. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Μάλιστα. Κακώς δηλαδή εννοείς βγήκε δημόσιο αυτό το ζήτημα? Εχθές γράψαμε τον Μπάμπι, τον άντρα μου, και σήμερα θα έχουμε άλλα. Μάλιστα. Σωστό. Θέλω να θρηνήσω. Σωστό. Δεν θέλω να... Πολύ σωστά. Κατανόησε το δίκτυο. Αυτό να μας πει αν το γνώριζε. Είναι... Θέλω και μία τελευταία ερώτηση που αφορά πάλι εσένα. Θέλει να σας μιλήσω, κύριος Γιώργος, γίνεται? Να σου πω, Πόπη μου, θέλω κάτι που έχει να κάνει μόνο μαζί σου. Εσύ χτες είδαμε ότι μέσα σου ένιωσες την ανάγκη να ανοίξεις την πόρτα του αυτοκινήτου που ήταν μέσα η Αγγελική Ηλιάδη. Ήθελες να μοιραστείς μαζί της κάποια λόγια, ήθελες να μοιραστείς? Δεν ήξερα ότι ήταν η κυρία Ηλιάδη. Νόμιζα ότι ήταν ο Βασιλάκης μου, γιατί είχε πάρει μέτρα από το μαγαζί. Και δεν ήξερα ότι ήταν μέσα η κυρία Ηλιάδη, και άνοιξα, είδα ότι δεν ήταν ο Βασίλης μου και την ξανά κλείσα την πόρτα. Έτσι απλά, δεν ήξερα ότι ήταν μέσα η κυρία Ηλιάδη. Κάνε την έτα τζαμιά και δεν είδα ποιος ήταν. Είτε σου μιλούσε είτε δεν σου μιλούσε, και αφού είδες ότι ήταν αυτή, ένιωσες εσύ μέσα σου πραγματικά την ανάγκη να της μιλήσεις και σε αποθάρρυνε ενδεχομένως και η δική της κατάσταση? Το νιώθες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είσαι κι αλλιώς έχεις μεγάλη καρδιά. Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθα τίποτα. Ένιωθα μόνο το θρυνούσα, έκλαιγα. Δεν ένιωθα. Εγώ καταρχήν ήμουν εκτός το που είμαι επί την επιρροή των ηρεμιστικών. Επειδή είναι και αυτή... Δεν νιώθω και πολλά. Επειδή είναι και αυτή μια γυναίκα που ουσιαστικά θα μοιραστείτε έναν δυνατό ίδιο πόνο και οι δυο σας. Ναι, δεν ήξερα ότι ήταν εκείνη μέσα στα μάξι, δεν το γνώριζα. Ναι. Θα ήθελες κάποια στιγμή... Νόμιζα ότι ήταν ο γιος μου και ένισα την πόρτα και είδα ότι ήταν η κυρία Ηλιάδη. Θα ήθελες κάποια στιγμή να βρεθείτε, θα ήθελες να κάτσετε κάτω να τα πείτε τώρα πια, αφού έχει χαθεί αυτός ο άνθρωπος, και να μοιραστείτε εσείς οι δύο? Τι να μοιραστώ εγώ με την κυρία Ηλιάδη? Θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις
επιστρέψουμε. Κλείνουμε το θέμα αυτό εδώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Τηλιβαθινού για την αποκάλυψη αυτή που μας έκανε και για το ρεπορτάζ. Και μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε να δούμε Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος επανήλθε χθες Δρυμύτερος και μάλιστα έκανε και μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στους νέους. Την παρακολουθήσαμε όλοι, τουλάχιστον αν όχι όλοι, περισσότεροι από εμάς, γιατί έκανε μέχρι και 60% τηλεθέαση. Πάμε σε διαφημίσεις. Τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα για το αυτοκίνητό μας, το οποίο την Παρασκευή θα γίνει δικό σας. Επιστρέφουμε με πολύ, πολύ Λάκη Λαζόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αχ, τι έγινε, δεν είδα. Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Όλα καλά. Για το αυτοκίνητο, αλλά και πολλές ευχές για μας. Ωραία, λοιπόν, να τα αποδίδουμε τις καλημέρες μας και την αγάπη σας, μας, ξέρετε. Δούνε και Λαβίν. Πάμε να δούμε Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος επέστρεψε εχθές με μία εκπομπή Δυναμίτη. Και βέβαια θέμα κεντρικό, όλα αυτά τα γεγονότα που έγιναν στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες μάλλον καλύτερα. Αλλά είχε και μία δόση έτσι από την αγαπημένη του. Πέταξε και μία με μηντενήσι μέσα. Πώς βρίσκει τρόπο πάντα και τα κολλάει όλα μια χαρά. Πάμε να δούμε. Έχει αναποδογιστεί το σύστημα αξιών, κυρία μου. Βάζουν κόμμα μεταξύ της ζωής και της περιουσίας. Τα ενοποιούνε. Δίπλα η ζωή, δίπλα η περιουσία. Μαζί. Ακούστε, παρακαλώ. Είναι τραγικό από πάρα πολλές πλευρές. Είναι τραγικό γιατί ένα νέο παιδί χάνει τη ζωή του, που είναι ό,τι πολύτιμότερο. Είναι τραγικό γιατί άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους αμέσως μετά. Είναι τραγικό γιατί καταστρέφονται ζωές ανθρώπων. Συνδέεται αυτό αμέσως. Είναι τραγικό γιατί ανακαλύπτει. Το παιδί σκοτώθηκε γιατί είχε στο μυαλό του να καούν μαγαζιά, κατάλαβες. Ακόμα κι εσείς που έπρεπε ειδικά να προσέχετε περισσότερο επειδή είστε κρατική τηλεόραση. Ακούστε λοιπόν τον τονισμό. Η ζωή, λένε, οι περιουσίες, πάνω οι περιουσίες. Δεν λένε η ζωή, οι περιουσίες. Λοιπόν, κυρία μου, να το καταλάβεις. Για το 15χρονο η ζωή είναι ζωή. Τελεία. Απλώς για τον 50χρονο η περιουσία έγινε η ζωή του. Μιλάμε δύο διαφορετικές γλώσσες. Γι' αυτό δεν συνεννοούμαστε. Γιατί τα 15χρονα βάζουν τελεία στη ζωή, ή να εμείς βάζουμε κόμμα και από εκεί αρχίζει η ιστορία και η παρεξήγηση. Και ας έρθουμε τώρα στο κοντοζήτημα. Ο κύριος Κούγιας ο οποίος είπε ότι παραποιήσανε τις δηλώσεις του πάλι, εδώ στο αμοντάρισμα. Εδώ είναι αμοντάριστο. Κύμα είναι, σε συμπαθούσαμε. Είναι κρίμα, σε συμπαθούμε και πολλά πράγματα. Αφήστε αν θέλετε να κάνετε δουλειά μου. Σε συμπαθούμε και πάρα πολλά πράγματα. Το παρακολούθησα όλο, κύριε Κούγια. Οι δηλώσεις σας είναι ακριβώς ίδιες. Εκτός από αυτά, αυτά κόψανε. Δεν είπες τίποτα άλλο. Σταμάτα να λες ότι άλλα είπες πάλι. Εδώ είναι τα βίντεο. Εμφανίστηκε χθες το Χατζηνικολάου, τον έβγαλε από τα ρούχα του, όχι μόνο αυτόν. Και το θέμα δεν είναι ότι πήγε σαν υπεράσπιση. Άντε, σου λέω εγώ να το καταπιείς και να πεις δικηγόρος είναι να υπερασπιστεί. Είναι ότι αντί να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο, κατηγορεί τον νεκρό. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Ότι ο μικρός ήταν τέτοιος που μάλλον άργησαν και να το σκοτώσουν. Ευτυχώς που πρόλαβε δηλαδή ο άνθρωπος και το σκότωσε γιατί είχε καθυστερήσει. Έχει βγάλει όλο τον κόσμο από τα ρούχα του όταν δηλώνει. Άκου τη δήλωση πάλι. Λοιπόν, αφήστε τις εξυπνάδες και δώστε απάντηση. Αφήστε τις εξυπνάδες, λοιπόν, όχι κάτι. Σε μένα. Είμαι πιο έξυπνος από οποιοδήποτε. Όχι τις εξυπνάδες σε μένα. Από οποιονδήποτε. Σιγάρε έξυπνη, μας κατατρώμαξες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι εμείς οι ηλίθιοι, Αλέξη, της χώρας αυτής να παρακολουθήσουμε αυτό το κοντό φως της ελπίδας εσένα. Γιατί δεν σε κάνω φωτεινό πανταγνώστη, να γίνεις ένα ωραίο επιτραπέζι να παντάμι. Μόνο τι ώρα φεύγουν τα κτέλια για την Κοζάνη δεν έχεις απαντήσει, όλα τα άλλα τα ξέρεις. Αν είναι αθώος ο αστυνομικός, αυτό σημαίνει ότι είναι ένοχος αυτός που σκοτώθηκε. Ή συναντήθηκαν δυο αθώοι με πιστόλια και νίκησε ο ένας. Και αν έψαχνες για αθώο να υπερασπιστείς, δεν σου έκανε η μάνα του παιδιού. Σαν ηλίθιος ρωτάω, βέβαια. Ήρθε, λες, για πες μας, η σφαίρα. Δηλαδή το βλήμα μπήκε από τον ουρανό. Μάλιστα. Και κατέβηκε από τον ουρανό. Σώματος, και βρέθηκε στην ουρανόσφαιρα. Η γνωστή ουρανόσφαιρα. Και είναι γνωστή. Φεύγει από τη στρατόσφαιρα η ουρανόσφαιρα. Τον πυροβολούσε, δηλαδή, τον Αλέξιο Θεός από πάνω και μπάτησε από κάτω. Και τελικά τον πέτυχε ο Θεός.
Όχι, μιλήθες, βοήθησέ με. Πυροβολούσε ο μπάτσος μάλλον προς τα πάνω, άρπαξε τη σφαίρα ο Θεός. Τον ευχαρίστησε, τον ευχαριστώ γιατί δεν είχα. Μου τελειώσανε. Και την ξαναέριξε. Να καταλαβαίνω. Βοήθησέ με, είμαι ηλίθιος. Δηλαδή, Αλέξη, ήταν τρεις που πήγαν να συλλάβουν το μικρό. Ο Θεός και δύο ειδικοί φρουροί. Ή δεν ήταν θέλημα Θεού. Τι ήταν, γιατί μας είπες ότι ήταν θέλημα Θεού. Η δική μου άποψη ήταν και είναι ότι ερχόμαστε και φεύγουμε θέλημα Θεού. Και η τοποθέτησή μου ήταν καθαρά φιλοσοφική. Ο Πλάτωνας. Βγήκε κοντοπλάτωνας από τα δικαστήρια και άρχισε φιλοσοφικές συζητήσεις. Άκουσες καμιά ερώτηση δημοσιογράφου, πείτε μας κύριε Κούγια, τις φιλοσοφικές σας αναζητήσεις. Όλοι αυτοί που σκοτωθήκαν, ο Παναγούλης, όλοι αυτοί ήταν θέλημα Θεού. Ο Καλτεζάς ήταν θέλημα Θεού. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τότε γιατί πας στα δικαστήρια να υπερασπιστείς. Αφού είναι θέλημα Θεού, κάτσε σπίτι σου. Ας κάνει ο Θεός με τους αγγέλους στο δικαστήριο. Τι σε νοιάζει. Τι ανακατεύεσαι και παίρνεις και λεφτά του Θεού. Γιατί το κλέβεις το Θεό, ρε. Γιατί αν ήταν θέλημα Θεού αυτό, τότε θέλημα Θεού ήταν που μπήκαν και κουκουλοφόροι στο γραφείο σου. Φορέσαν ανάποδα τις κουκούλες, μπερδευτήκαν, μπήκαν στο δικό σου. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αλέξη, αν αρχίσουν να φτύνουνε ο κόσμος και σου έρθει καμία, μην ανησυχήσεις. Δεν είναι για σένα. Θα είναι εξωστρακισμός από καμία βάφτιση. Θα λένε πού σου αγόρι μου, θα χτυπήσει την κολυμπήθρα, θα χτυπήσει την καμπάνα, θα πάει στον ουρανό και θα ξαναγυρίσει. Θα είναι φτύσιμο Θεού που λένε. Θα μου πεις δικαιολογημένα, μα δεν θα έχει υπεράσπιση ο κατηγορούμενος. Ασφαλώς. Καλό είναι όμως σε αυτές τις περιπτώσεις που το κοινό αίσθημα και ιδιαίτερα η νεολαία είναι εξαγριωμένη που σκοτώσαν ένα συνομήλικό του στο δικαστήριο να ορίσει αυτούς που πρόκειται να υπερασπιστούν τον άνθρωπο αυτόν. Να είναι από τον νόμο διορισμένοι, όχι με χαρά διορισμένοι. Για το χειρότερο που έχω να σου πω, είναι ασφαλώς και μόνο εσύ θα μπορούσες να αναλάβεις μια τέτοια υπόθεση. Μόνον εσύ. Και όλοι αυτοί οι καταστηματάρχες που πάθανε τόσο μεγάλες ζημιές, πίστεψέ με. Αν τους έλεγες ποιο κακό νέο θα διάλεγα να μάθουνε, σου κάψαν το μαγαζί ή σου σκοτώσαν το παιδί. Πιστεύω θα διαλέγαν το πρώτο. Ο Έλληνας έχει σεβασμό απέναντι στο νεκρό και ιδιαίτερα απέναντι σε ένα νεκρό παιδί. Μόνο εσύ δεν δείχνεις. Δώστε μου κάτι λίγο εξελεμπικά από το κεφάλι μου, γιατί όταν το βλέπω. Το ξέρω, μπορεί να είμαι σαν το Μινωτή. Κάποια στιγμή, ε. Που πέσε μέχρι 92, ξέρω εγώ. Τι είπες? Θα πες μέχρι 93 χρονών όπως ο Μινωτής. Θα αυτοκτονήσω, Παναγία μου, γιατί. Γιατί, Θεέ μου. Θα μου πεις βέβαια, άμα δεν πες, δεν κουράζεσαι, αλλά. Έχω ένα πρόβλημα και αυτό αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες. Ποιο? Δεν κουράζω. Δεν κουράζεται, το λέει και μόνη της. Δεν ακούς και τίποτα, αλλά εγώ το είπα μόνο, δεν πειράζει. Μια συγγνώμη θέλει να ζητήσει από τα παιδιά, παρακαλώ. Και αν μπορούσα, θα ήμουν και εγώ τώρα στο Σύνταγμα, με κουκούλα. Αλλά. Δεν θα ρίχνα, αλλά φοβάμαι, τι να κάνω. Πώς θα πάω με το μαλλί. Αυτό. Δεν ήρθε λόγω του μαλλί, να το ξέρετε. Έτσι σας το είπα, δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή δεν είχατε το νου σας ότι θα έρθει η Τζούλια να ξεκινήσω. Γι' αυτό σας το λέω. Η οργή, κυρία μου, έχει ξεκυλήσει σε όλους. Έχουν θυμώσει όλοι. Όλοι είναι θυμωμένοι. Είναι σφίγγουν τις γκρουφιές τους, δηλαδή θα γίνουν. Ετοιμάζονται, πάνε στα γυμναστήρια και κάνουν. Τι κάνει αυτός, ετοιμάζεται να βγει στον αγώνα. Τι κάνει. Καμία σχέση. Καλή, τι δείχτη είναι αυτό, λες και πιάστηκε ζαργάνα μέσα. Ρε, παιδιά, μην μου βάλετε τέτοια. Μ' αρέσει να είμαι κακό παιδί. Καλά, μην, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά. Έχουμε τώρα συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία, παίξτε ένα οικολογικό θέμα, το καταλαβαίνω. Θα φυτέψετε βασιλικό κάποια στιγμή στο σπίτι σας, αλλά τη στιγμή που θα τον φυτεύετε, θα τον καταραστείτε με όλη σας τη δύναμη. Τι χειρότερα, Παναγία. Τι να του πω, δηλαδή, του βασιλικού. Που να σε κατοράνε οι σκύλοι, που να σε γέζουν γάτες. Είσαι με τα καλά σου, καλέ, θα βιάσω κουβέντα με το βασιλικό. Ρε, παιδιά, τι μου βάζετε, έχουμε σοβαρά θέματα. Μα τώρα δεν συνεννοώ. Εντάξει. Από τη μεριά των παππούδων μου, ο ένας, ας πούμε, που είχε σχεδιάσει τα βιτιοφόρα φορτηγά να μεταφέρει το πετρέλαιο την εποχή του 40. Ο παππούς σχεδίασε τα βιτιοφόρα. Σε συνεργασία. Ο παππούς, αυτά που βλέπουμε. Είναι μια ευρεσιτική που θέλω να την ξέρετε. Ναι, τα βιτιοφόρα αυτά με τα βαρέλια. Τα βιτιοφόρα αυτά τα σχεδίασε ο παππούς. Με το πετρέλαιο. Το σχεδίασε ο παππούς. Δηλαδή, το βιτίο να πάει στο φορτηγό. Μάνα, αυτά που μα φέρει πετρέλαιο και το βάζει το βιτίο απ' έξω, το έχει σχεδιάσει ο παππούς του Κωστέτσου. Να το χειροκροτήσει όταν έρθει την άλλη φορά, εντάξει. Του καθενός του λείπει κάτι. Του ενός του λείπει, ξέρω εγώ, μυαλό. Του αλλονού του λείπει η παπούτσια. Μου λείπει μια ριζική αποτρίχωση που δεν έχω χρόνο να την κάνω. Κάντε, να μας τρώει το μαράζι τόσο πολύ, τι να πω.
Σκάνδινα τη, τη ρημάδα, τη ριζική. Και τι κάνεις τη μερική. Δηλαδή είναι μέχρι τη μέση, ξύρι. Και... το πάει προς τα κάτω, το πάει προς τα έτσι. Πώς το πάει από βορρά, προς νότο, δυτικά, ανατολικά, τι το κάνει, δεν ξέρω τώρα. Πού έχει φτάσει τον καζόν να κουρευτεί. Τουλάκι χθες. Απόλαυση ήταν. Μια χαρά. Και ο Λάκης ο Γλυκούλης όμως καλά κράτησε. Πολύ καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Χθες είχαμε δύο λάκηδες. Τουλάκι έγινε χθες. Πώς? Τουλάκι έγινε. Τουλάκι. Να σου πω, πού είναι ο Δημήτρης, ο Παπανουτουλής. Εδώ είμαι, γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε. Καλά, τι λένε οι ακροατές σας. Οι ακροατές μας δεν σηκώνουν το τηλέφωνο που προσπαθήσαμε να πάρουμε έναν, ο οποίος ο καημένος είναι φανταράκι και προσπαθεί να απολυθεί εδώ και ένα μήνα και δεν μπορεί να απολυθεί. Γιατί? Γιατί θα είναι άτακτο αγόρι και θα τρώει φυλακή. Α, έχει φάει μέρες. Αυτά δεν τα κάνουμε. Τώρα στο τέλος. Έχει φάει το γάιδαρο, έχει βγει ουρά, φάει και μια φυλακή τώρα. Και είχα και ένα άλλο τριγκαντόρικο τηλεφώνημα να κάνω. Θα το κάνω σε λίγο. Ακούστε, για να σας τριγκάρω και σας ακούστε λίγο τι μου λέει εδώ πέρα. Λέει καλημέρα, λέει Δημήτρη. Πάρε σε παρακαλώ το Διονύση για χρόνια πολλά. Είμαι η Έλενα από το Γυμνάσιο. Α, παιδιά, γιορτάζουν οι Διονύσηδες σήμερα. Ναι, χρόνια πολλά στους Διονύσηδες. Αλλήμονο. Ναι, ακούστε τι άλλο του λέει του Διονύση. Και τις Διονυσίες. Χρόνια πολλά. Ακούστε τι του λέει του Διονύση. Λέει, είμαι η Έλενα από το γυμναστήριο και κλείνει και μάτι. Πες του. Πώς το κλείνει το μάτι στο μήνυμα. Και πες του ότι είναι ένα κουκλί, αν και απαντρεμένος. Βλέπω η Έλενα είναι αταπτούρα. Κόπλησε το μάτι. Είδα τα γυμναστήρια που λέει. Για πάρ' το Διονύση τώρα να του πούμε δύο κουβέντες. Για πάρ' το Διονύση, πραγματικά, όχι, πάρ' το Διονύση. Γιατί πάει ο άλλος να φτιάξει το μούσκουλο στο γυμναστήριο και κοιμάσαι εσύ ήσυχη στο σπίτι και λες το αγόρι μου φροντίζει για το σώμα του για να έχω εγώ να καλιάσω το βράδυ. Ποια φίλη είναι αυτή που στείλε το μήνυμα. Η Έλενα. Έλενα θα σε μαλώσω, δεν ξέρω αν θα ακούει η Έλενα τώρα. Έλα αρέσει η Έλενα. Έλα αρέσει η Έλενα. Το απαγορευμένο είναι και πιο γλυκό, όχι βρε Έλενα. Καλή και οι παντρεμένοι έχουν ψυχήσει από τη ζωή. Αρκεί να μην είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Καλά, τόσοι άντρες αδέσμευσε κυκλοφορούν τα βράδια έξω. Κούκλοι με μούσκουλα, κοιλιές, κυριακούς, πετροτρακέφαλους, δικέφαλους. Τι να πει κανείς για τον καημό της Αλληνής τελικά. Ω, Έλενα, θα σε μαλώσω. Θα τον βλέπει η Έλενα, τον Διονύση και θα κάνει κίνηση. Ο Διονύσης θα κάνει... Δεν είναι διαθέσιμος. Κάμψεις με αλτήρες τώρα. Μας ακούει φαίνεται ο Διονύσης και δεν είναι διαθέσιμος. Να σας πω ένα άλλο ωραίο από την Ταϊβάν που ήρθε, καταπληκτικό. Ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος τα έλεγε λίγο έτσι χύμα και τσουβαλάτα. Και ήταν ένας που δεν γούσταρε τις απόψεις του βουλευτή. Και πώς τον εκδικήθηκε, λέτε. Περπατάει ο βουλευτής αμέριμνος μέσα στην αγορά τώρα. Έτσι, αμέριμνος με τη σιωπηρία του. Και ξαφνικά έρχεται ένα χέρι από το πουθενά. Έτσι, περίμενε κάτι εδώ. Έτσι το χέρι. Και τσαπ του αρπάει το μαλλί. Το περουκινί. Ανώδυνο ήτανε. Περουκινί. Και όμως το αρπάει το μαλλί. Πού έγινε αυτό, καλέ. Μένει το μαλλί στα. Πώς είστε εσείς με τις τρέσες που σας αρπάει κανένα. Εμένα το φυσικό μου αγάπη. Να σου πω. Πού έγινε αυτό. Την ξεμάλιασα τελικά. Παιδί μου, δεν μου πεις που έγινε αυτό. Στην Ταϊβάν έγινε αυτό. Στην Ταϊβάν. Ο βουλευτής δήλωσε στις εφημερίδες, εκεί τις τοπικές, ότι αισθάνθηκα, λέει, σαν κάποιος να μου κατεβάζει το σόβρακο. Να σου κάνω μια ερώτηση, Δημήτρη. Δεν έχεις δει ποτέ ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο που δείχνει το ξυλοκόπημα που πέφτει μέσα στα κοινοβούλια της Ταϊβάν. Πραγματικά εκεί σκοτώνονται. Καλά, εκεί πέρα πέφτουν 10-10 και πλακώνονται στο ξύλο. Και μετά, πρόσεξε, αυτοί που πάνε να τους χωρίσουν δεν πάνε να τους χωρίσουν. Πάει γιατί να ρίξουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Και στο τέλος δεν χωρίζεται κανένας από κανέναν. Αυτό το καλύτερο να πιάνονται περικίνη με περικίνη και μετά να μην ξέρουν ποια νόημα έχουν περούκες εκεί μέσα. Μάλλον δεν είναι, έτρεχαν τα πάντα. Extensions, γιατί τα extensions είναι δύσκολο να βγουν. Το extend, φοβερό. Ναι, είναι στέκεται πάντα. Πάντως, Δημήτρη, δεν γελάς. Γελάς με την ψυχή σου, το ξέρεις. Μα γελάω με την ψυχή μου, γιατί πραγματικά τι φαντάζεσαι τη σκηνή μες στον κόσμο. Να το αρπάξει το περικίνη και να μείνει καραπλά. Κοίταξε εδώ πέρα, στα ελληνικά γραμμένα για... Σωζή πραγματικά ο Δημήτρης. Μα είναι αρχιτέκτονε τι εκδικήσει. Λένε πολύ ρε παιδί μου, σαν το παπούτσι που πέταξε άλλο στον μπους. Έτσι. Είχε, δηλαδή είχε χιούμορ η εκδίκηση. Δεν ήταν, α πούμε, εκδίκηση με κακία. Ήταν εκδίκηση με χιούμορ. Άκου Δημήτρη, εδώ στην Ελλάδα με περιοχή τέτοιο περιστατικό δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο έχει καταγραφεί εκτόξευση μασέλα. Πρέπει να σου πω ότι είχε τύχει και on camera τέτοιο με περιοχή από πολύ γνωστό ηθοποιό και είχε βάλει λιτού και δεμένου να με πείσουν να μην το παίξω στην εκπομπή μου τότε αυτό. Έπαιξε. Όχι, βέβαια. Είχε φύγει γνωστό ηθοποιού το περουκίνι. Ναι, το περουκίνι και εδώ σου λέω, δεν μ' άκουσες, εδώ σου λέω έχει φύγει μασέλα. Πού πήγε. Άπα, μασέλα. Πήγε περίπατο. Είπα να πάρει έναν αέρα. Έχει και έβγαινε το Παπανότος, παιδιά. Είδα μια ωραία πάστα απέναντι και είπε, ας πάω να ρίξω μια ματιά.
καταπληκτικό. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πώ έρχεται. Ρε Δημητρή, μου αρέσει που μιλάς, που γελάς έτσι κακάριστα. Εμένα είναι το μεγάλο μου παράπονο αυτό. Μπορεί να μου λύνονται κοιλιακή από τα γέλια. Κακουργέμαι. Ναι. Αλλά δεν βγάζω θόρυβο. Γιατί. Δεν ξέρω το πράγμα. Θα σου πω εγώ γιατί. Μπορεί να δακρύζω από το γέλιο, μπορεί να μου κόβει τη ανάσα. Πέφτω κάτω, τα χτυπιέμαι. Να παθαίνω να κοπεί από το γέλιο, να γελάω τόσο πολύ. Και βγάζω ήχο. Είναι άϊχο γέλιο. Ενώ η μαμά μου με την ακούσει να γελάει, πιάνει τετράγωνο οικοδομικό σαρωμίδα, ανάβησο, λεγρενά, ξέρω εγώ τι είναι μετά. Μέχρι και σούνιο μπορεί να φτάσει, άμα έχει κανεί αυτή καλό. Δημήτρη, ο Θέμης ο Μάλης είναι με το καλύτερο. Η Ελεονόρα γελάει, είναι γένια με σιγαστήρα. Εγώ γιατί δεν το άκουσα. Ποιος θα κάνει την κλήρωση, εσείς ή εμείς. Ποιος κάνει την κλήρωση, εσείς ή εμείς. Εσείς, εσείς. Εμείς, ο Δημήτρης. Να στο και όλες εδώ πέρα να το βγάλω από τα κομπιούτερα. Και κάνει την κλήρωση, κάνει την κλήρωση. Εσύ την κάνεις καλή, δική σας είναι σήμερα η μέρα. Ναι, την κλείνω στο κομπιούτερ και μου βγάζει Γιάννης Ματραπάζης, ο οποίος πήρε τηλέφωνο... Μπράβο, Γιάννης, με το ασυνήθιστο όνομα! 8 και 8 πρώτα λεπτά έστειλε το μήνυμά του. Γιάννης Ματραπάζης. Κάτσε, παίρνει, το Γιάννης το έκανα focus, το επίθετο, δεν θυμάμαι. Ματραπάζης. Ματραπάζης. Ο Γιάννης Ματραπάζης, λοιπόν, έχει κερδίσει 50 συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε την Κυριακή. Και... Τότε Παρασκευή, βρε. Πάλι την Κυριακή είπα. Παιδιά, είπα και δύο μέρες λέω Κυριακή. Τι θα γίνει την Κυριακή, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι την Κυριακή τελειώνω το νυχτερινό κεντρικό δελτίο. Δεν είναι εδώ στο Σταρ και πάω σπίτι, παίρνω βαλίτσα και φεύγω. Που περιμένεις την Κυριακή. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα που με έχει πιάσει με την Κυριακή. Κάτι θα συμβεί την Κυριακή, να μου το θυμηθείτε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά μαζί με 50 συμμετοχές θα κερδίσουν και. Μία μινιατούρα μπουράντο. Έτσι. Γεια σου, Δημήτρη. Έλα. Αυτό μου θα κερδίσει αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Το βλέπω εκεί στην οθόνη τώρα. Θα το μάθουμε την Παρασκευή. Σε δύο μέρες, τρεις θα το μάθουμε. Παιδιά, είναι απίστευτο. Θα μαγειρέψουμε σε λίγο. Σε πόσες ώρες. Κάντε σε λίγο θα το μάθουμε. Σε 24 ώρα. Σε πόσο, σε 72 ώρες. Λιγότερο. Καλά, εντάξει, τώρα μην εκτεθούμε. Είμαστε λιγάκι αδύναμοι στο μαθηματικό. Την Παρασκευή κοινό. Τρεις και σήμερα, εντάξει. Άντε. Γεια σου. Γεια σου τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Περαστικά στη φίλη την Ιωάννα, η οποία είναι αρρωστούλα και μας έστειλε η μαμά της, θα της πούμε περαστικά. Να είσαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, ο οποίος έχει γενεθλιά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Γρηγόρη, πάμε να δούμε πώς θα γιορτάσει τα γενεθλιά του σήμερα. Να είσαστε καλά, αύριο το πρωί στις 8 παρατέρατο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πέμπτη αύριο, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά είναι Πέμπτη αύριο. Να είσαστε καλά, καλή σας ημέρα, πολλά πολλά φιλιά από εμάς και τη θετική μας σκέψη. Γεια σας.